Ονομάζομαι Μανουήλ Βλαχογιάννης, είμαι πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σήμερα εδώ σε αυτή τη σεμιναριακή εκδήλωση με την παρουσία του και τη συνεισφορά του κυρίου Δερμεντζόγλου και της Manager's Office. Μου επιτρέπετε να πω λίγα λόγια για την συνεργασία που την έχουμε αρκετά χρόνια, νομίζω προ-κορονοϊού ξεκινήσαμε. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προφανώς τέτοιου είδους σεμινάρια με παρουσία, φυσική παρουσία κοινού δεν ήταν εύκολο να γίνουν, δεν γινόταν σε κάθε περίπτωση. Κάναμε κάποια διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά νομίζουμε ότι αυτό η άμεση σχέση που έχει ο κ. Δερμεντζόγλου με το κοινό, με τους ακροατές του, είναι πολύ πιο αποδοτική όταν υπάρχει φυσική παρουσία. Και έτσι, μετά την είσοδό μας σε μια πιο κανονική ζωή, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δερμεντζόγλου από τη Manager's Office για να αναπτύξει ένα θέμα το οποίο είναι μονίμως και πάντα επίκαιρο. Το θέμα της πρότασης των εξαγωγών. Και μάλιστα, όσο διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την χώρα μας, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ανάγκη να δούμε πολλές λεπτομέρειες, ειδικά όταν μπαίνουμε σε νέες αγορές και ως χώρα, ξεκινάμε να κάνουμε εξαγωγές προϊόντων τεχνολογίας ή άμα κάνουμε υπηρεσίες τεχνολογίας, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι εκείνες οι γνωστές παραδοσιακές αγορές που συνηθίζαμε και συνηθίζουμε ακόμη να υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο θα έχει ο κύριος Δερμεντζόγλου σήμερα είναι πάντοτε επίκαιρο. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι πολύ έντονος και διαρκής ανταγωνισμός σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Η προσπάθεια για την εμπέδωση των επιχειρήσεων σε ορισμένες αγορές, σε κάποιες αγορές είναι απαιτητική, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και πόρους, χρειάζεται και οργάνωση, χρειάζεται και ένα σωρό εργαλεία του marketing, τα οποία είναι απαραίτητα. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν θα, όπως είπα και προηγουμένως, ο αγώνας για την πραγματοποίηση εξαγωγών θα είναι διαρκής. Χωρίς εξαγωγές, μια μικρή οικονομία όπως είναι η ελληνική δεν μπορεί να σταθεί. Οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να αποκτήσουν το μέγεθος που είναι απαραίτητο για να είναι ανταγωνιστικές. Συνεπώς, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα συντηρούν ώστε να διατηρείται συνεχώς και αδιάλειπτα το ενδιαφέρον και η ανάγκη να πραγματοποιούν τέτοιου είδους σεμινάρια. Θέλω να δώσω το βήμα τώρα πρώτα απ' όλα στον αγαπητό μου φίλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον ΣΕΒΕ, τον κύριο Σημεών Διαμαντίδη. Δεν ξέρω, θέλετε να δείτε από εδώ, από εκεί, όπου νομίζετε, να πει για αυτό 5 λόγια. Ο ΣΕΒΕ κάνει τεράστια δουλειά για την προώθηση των εξαγωγών. Είναι πολύ πιο εξειδικευμένος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Έχουμε στενή συνεργασία πάρα πολλά χρόνια με όλες τις διοικήσεις, αλλά με τον αγαπητό μου φίλο τον Σίμω, η σχέση αυτή έγινε ακόμη πιο στενή. Σίμω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχογιάννη, κύριε Αντιπρόεδρε. Η σχέση μας είναι διαχρονική και τουλάχιστον 30 χρόνων. Οπότε έχουμε μια καλή συνεργασία και την συνεχίζουμε τώρα και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Εγώ είμαι πρόεδρος του ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος. Ήταν Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, αλλά τώρα λέγεται Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος, διότι έχουμε μέλη σε όλη την Ελλάδα. Εταιρείες και βιομηχανικές και εταιρείες υπηρεσιών που κάνουν εξαγωγές. Και εταιρείες μη βιομηχανικές, παράδειγμα τα ηχθεοτροφεία, είναι εταιρείες οι οποίες δεν είναι βιομηχανίες, αλλά και αυτές εξάγουν και μάλιστα τα ψάρια είναι από τους πρώτους κλάδους σε εξαγώγημα προϊόντα. Ο ΣΕΒΕ αντιπροσωπεύει περίπου 800 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, μεγάλες επιχειρήσεις και μικρές και μικρομεσαίες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν εξαγωγές. Εδώ πρέπει να σας πω ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και το Εμπορικό και Μηχανικό Επιμελητήριο και τη Manager's Office, τον κύριο Δερμεντζόγλου, για αυτή τη σημερινή ουσιαστική ημερίδα, σεμινάριο. Η Ελλάδα το 2022 έκανε ένα ρεκόρ εξαγωγών και προϊόντων και υπηρεσιών. Φτάσαμε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, 50% του ΑΕΠ.
παράδειγμα πολύ σημαντικό, και αυτό έγινε εν μέσω πολέμων, εν μέσω κρίσης οικονομίας και εν μέσω πανδημίας. Οι Έλληνες δηλαδή δεν το έβαλαν κάτω, όταν η ικανότητά τους να πουλήσουν στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη, και έτσι λοιπόν στράφηκαν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και στα ελληνικά προϊόντα πλέον το Made in Greece είναι ένα ισχυρό brand name σε όλο τον κόσμο. Εμείς βοηθούμε τις επιχειρήσεις μέλη μας, είμαστε και οι ίδιοι επιχειρηματίες, και βοηθούμε τις επιχειρήσεις μέλη μας να μπορέσουν να κάνουν εξαγωγές περισσότερες. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 80% των εξαγωγών της Ελλάδος γίνεται από το 20% των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν εξάγουν και ούτε συνεργάζονται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Εδώ έρχεται και το Managers Office, ο κ. Δεματζόγλου, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν έστω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές να εξάγουν. Είναι όμως δύσκολο οι Έλληνες, όπως σας είπα, να ενωθούν και να στείλουν εμπορεύματα στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, από το εξωτερικό ζητούν εμπορεύματα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε μεγάλες ποσότητες. Οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, και ο ΣΕΒΕ έχει κάποιες σκέψεις, ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα προϊόντα των εξαγωγών των μικρομεσαίων στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και να βοηθήσουμε αυτούς να εξάγουν. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τη σημασία των εξαγωγών στο αγαθάρι, στο εθνικό προϊόν, η σημασία των εξαγωγών είναι μεγάλη, όπως κάθε 4 μονάδες λέμε εμείς αύξηση των εξαγωγών. Μέσα από μια μελέτη έχει βγει αυτό. Αυξάνουν μία μονάδα το ΑΕΠ, 1% το ΑΕΠ. Και όπως ξέρετε, 1% το ΑΕΠ είναι 2,2 δισεκατομμύρια περισσότερα στην κεντρική εξουσία να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτή λοιπόν είναι η σημασία των εξαγωγών. Οι εξαγωγές, η κατανάλωση και οι επενδύσεις είναι οι τρεις παράγοντες που μπορούν και αυξάνουν το ΑΕΠ. Επίσης, με τις εξαγωγές μπορούμε να μειώσουμε και το εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Φυσικά, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το μειώνει περισσότερο οι εξαγωγές των υπηρεσιών που έχουμε πλεόνασμα εκεί, ενώ στις εξαγωγές των προϊόντων, στο εμπορικό ισοζύγιο, έχουμε έλλειμμα. Βέβαια, έχουμε δει ότι τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί κατά 20% το εμπορικό έλλειμμα, πράγμα πολύ σημαντικό. Και εδώ θέλω να εξάρω, ενώ εξαγωγές το 2023, ο Ιανουάριος είχε μια πτώση των εξαγωγών περίπου 8-9% έως 10%, οι εξαγωγές των τροφίμων είχαν αύξηση και πρέπει να εστιάσουμε εκεί, να βοηθήσουμε και το πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα να μπορέσουν να εξάγουν περισσότερα, γιατί ότι τα τρόφιμα, τα ελληνικά, η μεσογειακή διατροφή είναι πολύ σημαντική, και το brand name, το ελληνικό, όπως σας είπα, είναι ισχυρό σε όλο τον κόσμο. Εμείς, σας έβε επίσης, κάνουμε και διάφορα σεμινάρια, όπως αυτό που κάνετε εσείς σήμερα. Ενημερώνουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις πώς να εξάγουν, και πάντοτε λέμε ότι για να κάνεις μια εξαγωγή δεν αρκεί να πας σε μια έκθεση, πιστεύω θα τα πείτε και εσείς, κύριε Δερμετζόγλου, την επόμενη ώρα. Δεν αρκεί να πας να πάρεις μέρος σε μια έκθεση, αλλά απαιτεί, αφού βρεις τον πελάτη, να πάρεις το πιστωτικό του όριο από μια τράπεζα ή από ένα φορέα δημόσιο, όπως υπάρχει στην Ελλάδα, όπως ο πρώην ΟΑΕΠ, από εκεί να ασφαλίσεις τα προϊόντα και μετά να οδηγήσεις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που οδηγείται εκεί μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών, πάνω από το 50-60% των προϊόντων, με την Ιταλία, η οποία είναι πρώτη σε εισρωή ελληνικών προϊόντων, Γερμανία, Βουλγαρία, όλες αυτές οι χώρες, και η Αμερική, η οποία είναι ένας στόχος των εξαγωγών, των εξαγωγέων, είναι ένας στόχος τους να μπορέσουν να εξάγουν εκεί. Διότι, να φανταστείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγουμε 30 δισεκατομμύρια, ενώ στην Αμερική εξάγουμε 2 δισεκατομμύρια. Είναι μια μεγάλη ήπειρος, και όποιος μπορέσει και εξάγει εκεί και αναπτύσσει την επιχείρησή του περισσότερο, διότι, όπως ξέρετε, στις εξαγωγές χρειάζονται καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα τα προτιμήσουν οι κάτοικοι του εξωτερικού, θα τα προτιμήσουν από τα δικά τους. Και έτσι λοιπόν χρειάζονται καινοτόμα προϊόντα και προϊόντα έτσι ιδιαίτερης αξίας. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η εξαγωγή, σας είπα, είναι το μέλλον και προϊόντων και υπηρεσιών, και όλοι εργαζόμαστε προς αυτό το σκοπό, και όπως και στα συγχαρητήρια μας στο Managers Office για τη σημερινή εκδήλωση για την προώθηση των εξαγωγών. Και να μην ξεχάσω ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει και ένα σήμα, το λέγεται Macedonia the Great, το οποίο αντιπροσωπεύει τα μακεδονικά προϊόντα. Το δίνουμε σε επιχειρήσεις μέλη μας δωρεάν, και αυτές το βάζουν πάνω στα προϊόντα τους, ώστε αυτά να γίνουν αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό. Χώρες στόχοι για αυτό το πρόγραμμα είναι ο Καναδάς και η Αμερική. Και εκεί έχουν γίνει κάποιες διαφημίσεις, πρώτες διαφημίσεις,
του Μακεδονικού Σήματος. Θα υπάρξει κι άλλο πρόβλημα στην πορεία, ώστε να μπορέσουμε αυτό το σήμα να το κάνουμε γνωστό στους καταναλωτές Αμερικής και Καναδά κυρίως, ώστε να μπορέσουν αυτοί βλέποντάς το να αναγνωρίζουν ότι το Μακεδονία σημαίνει ελληνικά προϊόντα και όχι προϊόντα της γειτονιάς χώρας. Αυτά δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Εδώ είμαστε να ακούσουμε και εσάς και την εισήγησή σας. Ωραία, να σας ευχαριστήσω κύριε Διαμαντίδη, αγαπητέ Σίμω, κύριε Δερμιζόγλου. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να είμαι έτσι στη μέση. Ήμουν στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο και είχα μια ομιλία που είχε 3.500 κόσμου. Οπότε είναι πάρα πολύ καλύτερα έτσι να είμαστε κοντά. Οπότε θα με ανεχθείτε λίγο στη μέση, έτσι να είμαι πιο κοντά σας. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, το Επιμελητήριο. Εμείς λέμε ότι είναι το πιο οργανωμένο επιμελητήριο στην Ελλάδα. Έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά επιμελητήρια. Η προσπάθειά τους είναι πραγματικά αξιέπαινη και χαιρόμαστε που είναι και εδώ ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, γιατί είμαστε στο ίδιο χώρο, οπότε θα ανταλλάξουμε και απόψεις. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω, είστε όλοι εξαγωγικές εταιρείες? Είστε εξαγωγικές εταιρείες? Όχι, που ακούστε και αυτό? Εσείς. Α, δεν είστε εξαγωγική εταιρεία. Θα μπείτε στις εξαγωγές? Okay. Και εσείς πίσω? Μάλιστα. Ωραία, σήμερα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω βήμα-βήμα τη διαδικασία από το from scratch, από την πρώτη μέρα τι πρέπει να κάνετε. Έχει και πολύ κάποιες εικόνες που, για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι γίνεται στην όλη διαδικασία της ανάπτυξης τέλος πάντων. Οπότε θα με ανεχτείτε κάποιο διάστημα, προσπαθήσω να περάσετε καλά. Χαίρομαι που αφιερώνω το χρόνο σας σήμερα. Οπότε, λοιπόν, πριν να ξεκινήσω, είναι το μόνο που μπορώ να πω για αυτό το πλανήτη, ότι 6,5 χρόνια μείνανε μόνο και μετά είναι μια αναστρέψιμη διαδικασία όσον αφορά το πλανήτη. Είναι το μόνο που μπορώ να πω σαν απλός πολίτης αυτού του πλανήτη, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ ανήκω στην Manager's Office, μια εταιρεία που ασχολείται καθαρά με εφαρμογή. Δεν έχουμε καμία σχέση με την θεωρία. Ουσιαστικά κάνουμε running τις εταιρείες, όχι μόνο στις εξαγωγές, στο sales, στο marketing. Στις εξαγωγές έχουμε ένα τεράστιο όνομα στην Ευρώπη και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές εταιρείες. Λοιπόν, έτσι δύο πράγματα για εμάς. Είμαστε μια εταιρεία του 1961, προηγούμενο αιώνα. Για τις εξαγωγές έχουμε αγγίξει περίπου 225 industries. Δηλαδή, διαφορετικού είδους κατηγορίες εταιριών, οι οποίες θέλανε να βγουν σε ξένες αγορές. Και έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο, με πάνω από 123 χώρες ουσιαστικά, που μπορούμε να αναπτύξουμε μια εταιρεία στο να βγει έξω. Λοιπόν, σας έχω κάποια ονόματα εδώ, κάποιων εταιριών που έχουμε αγγίξει όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης εξαγωγών. Έχει πολυεθνικές, έχει ελληνικές, έχει μεσαίες, έχει μεγάλες εταιρείες. Εταιρείες που θέλαν να κάνουν restructuring και να αναδιοργανώσουν ουσιαστικά το κομμάτι ανάπτυξή τους. Εταιρείες startup, κάποια ονόματα γενικότερα, κάποια τα γνωρίζετε. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι Αμερικανοθρεμένος. Έχω δύο επώνυμα. Με φωνάζουν στην Ελλάδα Δερμετζόγλου. Η μαμά μου, η μητέρα μου είναι Αμερικάνα, λέγεται Νόλα, οπότε είχα πρόβλημα όταν ήμουνα στο σχολείο στην Αμερική και επειδή κάθε μέρα ήταν Thanksgiving Day και φωνάζανε ότι είναι μεγαλοπούλα, αναγκάστηκα και έκανα την πράξη και έχω δύο επώνυμα, δεν έχω ένα. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος, έχω σπουδάσει στο UCLA και έχω δύο MBA, το ένα είναι λίγο ιδιαίτερα MBA και είμαι από τα καλά παιδιά του UCLA. Και είμαι εκπαιδευμένος, είμαι marketing director της εταιρείας, είμαι εκπαιδευμένος σε όλα αυτά τα business models. Κάποια τα γνωρίζετε, κάποια είναι κάπως ιδιαίτερα και κινούμαι πιο πολύ εξωτερικό. Δεν είμαι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς σαν εταιρεία έχουμε βοηθήσει στην αναδιοργάνωση του British και του Irish Association of Exports. Εγώ είμαι και επίτιμο μέλος. Στο δανεικό,
στο δανέζικο ουσιαστικά association του Expo. Και αυτή τη στιγμή είμαστε in progress, δηλαδή τρέχουμε μαζί με τους Τούρκους τη διαδικασία ανάπτυξης εξαγωγών. Πού θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα λέω αυτά. Ό,τι θα δείτε έχει σχέση με εφαρμογή. Τα βήματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Να πω ότι οι εξαγωγές είναι ότι πιο υγιές υπάρχει, ότι είναι πολύ πιο εύκολο από το να πουλήσεις στην ελληνική πραγματικότητα. Και να σας πω κάτι, δεν χάνεις χρήματα, γιατί είναι όλα μέσω τραπεζών. Είναι μια διαδικασία, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να πάρει κάποιος την απόφαση να εμπλακεί στη διαδικασία επαγγελματικά. Γιατί το πρόβλημα ανάπτυξης των εξαγωγών, που ουσιαστικά στην Ευρώπη είναι sales, δεν είναι διαδικασία περίεργη, είναι να πάρει απόφαση να το κάνει επαγγελματικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν το κάνουν επαγγελματικά. Δηλαδή δεν ακολουθούν τις διαδικασίες. Για να φας ένα steak, θες πιρούνι, μαχαίρι. Υπάρχει και ο τρόπος να το πάρεις με τα χέρια. Εκείνος με τα χέρια, για να φας ένα steak, είναι πριν κάποια χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μαχαίρι και πιρούνι. Υπάρχει μια διαδικασία. Αν δεν ακολουθηθούν οι διαδικασίες, δεν μπορείς, θα κάνεις λάθη. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνεις λάθη. Δηλαδή, υπάρχει ένα απόθεμα που λέει, πρέπει να πληρώσεις για να μάθεις. Γιατί να πληρώσεις για να μάθεις, γιατί να μάθεις από τα λόγια σου γενικότερα, όταν υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι. Ο ΣΕΒΕ κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Ακολουθούν διαδικασίες, μιλάνε σε επιχειρήσεις συνεχώς, και όμως κάποιοι ακολουθούν κάποια άλλη διαδικασία η οποία δεν τους βγάζει. Ή δεν έχουν μάθει να έχουν υπομονή για να μπορούν, γιατί το θέμα της ενηλικίωσης πελατών εξωτερικού, υπάρχει μια λογική με το maturing που λέμε. Δεν θα κάνεις εξαγωγές μέσα σε ένα μήνα. Εγώ το έχω δει μια φορά στην καριέρα μου, μέσα σε 14 μέρες είχαμε ενηλικίωση πελάτη. Αυτό είναι όμως είναι κάτι το οποίο είναι extreme. Δεν, μια φορά έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αν ο πελάτης, ο υποτιθέμενος πελάτης, δεν νιώσει ασφάλεια ότι είσαι κάτι σοβαρό, ότι είσαι μια οργανωμένη εταιρεία, ότι έχεις μια υπόσταση, δεν υπάρχει περίπτωση. Και σκεφτείτε ότι αυτοί όλοι βάλλονται. Η ελληνική αγορά ουσιαστικά τι κάνει, ήταν αυτόχθονη τα τελευταία χρόνια και υπήρχαν πολύ βασικά, και δεν μιλάω τώρα για τη δεκαετία που διανύουμε, ούτε την προηγούμενη. Δεκαετία 90, 80, εκείνες τις εποχές, ήταν αυτόχθονη πάνω κάτω. Έκανε συγκεκριμένες εισαγωγές. Δεν ήταν έμπειροι στο κομμάτι των εξαγωγών. Δεν το ήξερε. Οι ξένοι, επειδή εκτός από βαριά βιομηχανία, εκτός από μέταλλα, χημικά, τα οποία είναι και μπλέκα την Ευρώπη τώρα που είναι και κοντά μας. Ουσιαστικά τι έχει γίνει. Οι άνθρωποι ήταν έμπειροι όσον αφορά την εισαγωγή. Οπότε είχαν μάθει μια μεθοδολογία. Η Ελλάδα ανακάλυψε τις εξαγωγές, και πρέπει να το ξέρετε όλοι, την εποχή της δεκαετίας που διανύσαμε εκείνη την καταραμένη, εκείνη την μαύρη δεκαετία. Προσπαθήσαν όλοι να κάνουν εξαγωγές. Θα σας πω πολλά παραδείγματα του τι συμβαίνει σε εκείνη την μαύρη δεκαετία, γιατί ουσιαστικά καταλάβαμε ότι προσπαθήσαν να βρουν μια διέξοδο, αλλά γίνανε τραγελαφικά λάθη. Λοιπόν, export tips. Κρατήστε το αυτό. 50% του πλανήτη προσπαθεί να πουλήσει. Και 50% προσπαθεί να αγοράσει. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά τα καλά brands, τα επώνυμα brands που τα παίρνουν οι distributors, είναι κλεισμένα όλα. Κατά τύχη θα ξεφύγει κάποιο. Επομένως, όλοι είναι ανοιχτοί στο να βρουν κάποιο brand καλό, το οποίο θα το διαχειριστούν ή να το έχουν σαν plan B, γιατί θα βγάζουν μεγαλύτερο margin, μεγαλύτερο κέρδος. Επομένως, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να αγοράσουν και όλοι θέλουν να πουλήσουν. Επομένως, πρέπει να γίνει σωστά αυτή η διαδικασία. Θα υπάρχουν distributors σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική που θέλουν σοβαρά προϊόντα. Σοβαρά προϊόν όμως έχει σχέση με την οργάνωση της εταιρείας που είναι ο seller, αυτός που πουλάει. Εκεί τα χαλάμε συνεχώς σαν διαδικασία. Και γίνανε τραγελαφικά λάθη μέσα στο κομμάτι της, στη δεκαετία αυτή, που αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινες κάρτες. Ο ΣΕΒΕ ξέρει πολλές τέτοιες λεπτομέρειες. Οι αγορές στόχοι, επομένως, έχουν μεγάλη εμπειρία. Πολλά χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει την εμπειρία. Προσπάθησε ουσιαστικά να βρει διέξοδο τη δεκαετία. Και υπάρχουν εταιρείες που υπάρχουν και εδώ μέσα εταιρείες που ακολουθούν μια διαδικασία και πριν τις δεκαετίες ή μέσα στη δεκαετία βρήκανε τον τρόπο για να αναπτυχθούν σωστά.
ακολουθούσαν κάποιες διαδικασίες. Επομένως, το αποτέλεσμα, για να είναι success story, θέλει μόνο επαγγελματισμό. Και προσέξτε, οι ξένοι θέλουν αυτή τη διαδικασία, θέλουν επαγγελματισμό, δεν μπορούν διαφορετικά. Παράδειγμα, Κόλλη, ξέρετε τα Carrefour. Ξέρετε ότι τα Carrefour, εκτός από τα Happy Markets που γνωρίζετε, έχουν και σχολή. Ξέρετε ότι υπάρχει σχολή που εκπαιδεύουν διαπραγματευτές. Αυτό το ξέρετε. Τους buyers. Μιλάμε τους άνθρωπους, τους κάνουν ρομπότ. Και είναι σχολή. Τα καλύτερα Happy Markets στον πλανήτη στέλνουν στην Γαλλία, στα κεντρικά, και περνάνε σχολείο και να μπορέσουν να κάνουν οικοσύγηση σε κάποια επίπεδα. Δηλαδή, επομένως, ο buyer από ένα email, από ένα γράμμα, από τον τρόπο που θα του μιλήσεις, καταλαβαίνει και λέει, «Α, επαγγελματίες, α, έχουν καλό προφέρτα, θα τους φάμε». Έτσι είναι κρυμιχτό. Από ένα email, από το signature, όπως θα το παρουσιάσετε, από τον τρόπο που θα διαχειριστείτε, εκπαιδεύονται και μιλάω για το food industry, ακόμα και για τις κόρες των ματιών. Αυτή τη στιγμή που γίνονται online meetings, ακόμα και τις κόρες των ματιών διαβάζουν για να καταλάβουν. Αν δουν καλό προϊόν, θα σε πατήσουν κάτω σαν διαδικασίες. Λοιπόν, οι εξαγωγές είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι χαζός για να χάσεις λεφτά καταρχήν. Αλλά αυτή τη λογική που ακούμε εδώ και χρόνια από την Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν τα λένε μόνο οι Έλληνες, λέει έχω καλό προϊόν. Τι πάνε να πει, όλοι έχουν καλά προϊόντα. Αν ο ξένος δεν νιώσει ασφάλεια ότι έχεις ένα προϊόν, το πακέτο θέλουν, δεν θέλουν μόνο το προϊόν. Θα νιώσει ασφάλεια ότι εσύ θα κάνεις refill από πίσω και θα στέλνεις. Είσαι ένας οργανισμός, πολύ οργανωμένος, για να μπορέσεις να διαχειριστείς κάποια πράγματα. Αυτά πουλάνε. Δεν θέλουν διάτοντες αστέρες σαν διαδικασία. Και πάρτε export experts. Πάρτε ανθρώπους που ψάχνουν εξαγωγές. Δηλαδή, τι να σας πω, τη δεκαετία εκείνη την περιβόητη, τι να σας πω. Βάζανε αγγελίες κάποια στελέχη τα οποία είχαν απολυθεί την φοβερή δεκαετία και έλεγε κάνω εξαγωγές. Και βάζανε αγγελίες, προσέξτε τώρα, μιλάμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει, και πηγαίνανε οι επιχειρηματίες και του έλεγε τι έχεις εσύ. Α, έχω λέει κάποιος νοσούς στη Γερμανία. Δώσ' μου 500 έπαιρνε από τον ένα, από τον άλλο, τον άλλο, και έκανε ένα πακετάκι 2-3 χιλιάκια για να ζήσει ο άνθρωπος, για να βοηθήσει την ανάπτυξη εξαγωγών. Που ήξερε 10-15 ανθρώπους. Γίνονται έτσι εξαγωγές. Είναι δυνατόν να γίνονται εξαγωγές έτσι. Αν δεν πείτε, πάρτε ανθρώπους, πείτε το ΣΕΒΕ. Φωνάξτε το ΣΕΒΕ να σας βοηθήσει. Πάρτε ιδιωτικές εταιρείες αποδεδειγμένο ότι δίνουν έργο. Αλλιώς δεν θα πάρετε κανένα έργο. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε έργο. Στο κάτω-κάτω τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να κάνετε εξαγωγές. Εξαγωγή για μας. Αν δεν κάνεις minimum 1-20 το μήνα, δεν συζητάμε. Φυσικά να έχεις το capacity. Γιατί ακούμε κάτι παλαβά με 3 παλέτες και 10 παλέτες και το... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλει υπομονή. Όλοι μας ρωτάνε, λέει, σε πόσο διάστημα θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα μαζέσουμε τη Δάφνη. Καταρχήν έξω γίνεται χαμός. Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες. Ένας buyer, μια εταιρεία, έχει συνεργάτες. Δεν θα δει μια καλύτερη τιμή ή value for money υποθετικά και εκείνη τη στιγμή θα τα καταργήσει όλα και θα πάρει εμάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δουλέψει. Ουσιαστικά οι εξαγωγές έχουν μια μέσο μακροπρόθεσμη απόδοση. Επομένως θέλει υπομονή. Και η επένδυση στο να στήσεις τη διαδικασία σου δεν είναι κάτι το φοβερό. Θέλει απλώς μεθοδολογία. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, οι εξαγωγές βρήκαν εφαρμογή έντονα αυτό που έλεγα μέσα στην κρίση. Η μεθοδολογία είναι συγκεκριμένη και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε. Η Ελλάδα προσπάθησε να πουλήσει για να επιβιώσουν οι εταιρείες. Δυστυχώς εκεί μέσα. Και να σας πω παραδείγματα. Απολυθήκαν εκείνα τα παιδιά πάρα πολύ. Για την Αθήνα θα μιλήσω. Απολυθήκανε, μαζευτήκαν 2-3, είχαν το χωριό τους στην Πελοπόννησο, είχαν κάποια αποζημίωση όσο μπορούσαν να είχαν, πήγαν να τυποποιήσουν του παππού το ξύδι, το λάδι, το ένα τ' άλλο, τους ξεσκίσανε, συγγνώμη για την έκφραση, όσον αφορά τη συσκευασία, ακούγαμε κάτι ποσά για συσκευασία, για packaging, 20-30-50 χιλιάδες, και στο τέλος τα παιδιά αυτά δεν ξέραν τα βασικά, γιατί δεν είχαν επαφή με τη γη. Γιατί όταν ρωτάς το λάδι π.χ. τον ένα χρόνο έχει, τον άλλο δεν έχει. Επομένως, πήγανε στις εκθέσεις με κάτι φοβερές συσκευασίες, θα σας δείξω,
δειγματίσανε. Κάποιους τους τρέλαναν οι συσκευασίες από τους ξένους. Είδαν ότι ήταν premium, super wow, extra και superman και το ένα και το άλλο. Υπογράψανε, υπογράψανε για να μπορέσουν να διαχειριστούν και να γίνουν να φύγουν τα πρώτα pallets. Και όταν ουσιαστικά πήγε το προϊόν, γιατί είχαν value for money, ας πούμε, είχαν καλές τιμές, γιατί θέλανε να επιβιώσουν αυτά τα παιδιά, πολλά παιδιά, το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν είχαν capacity. Ξέρετε ότι χαθήκανε σπίτια, αυτοκίνητα, γιατί το αγγλοσαξονικό δίκαιο σου παίρνει το κεφάλι. Οι ξένοι, όταν είναι επαγγελματίες, δεν κάθεται εκείνη τη στιγμή να σου λένε, ρε φίλε, εγώ θα στο βάλω μέσα, θα δειγματίσω τη μικρή μου αλυσίδα, τη μεσαία, τη μεγάλη. Και από εκεί πέρα, α, δεν έχεις, α, δεν πειράζει, α, δεν έχεις τώρα. Τους πήρανε το σκάλπ. Έτσι κυριολεκτό. Αυτά δεν ακουστήκανε φυσικά. Εντάξει, ήταν μια περίεργη δεκαετία. Λοιπόν, αν δεν αντιμετωπίσουμε το exports γενικά σαν ένα business model, δηλαδή το B2B, για όσους καταλαβαίνουν το business to business, δηλαδή βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, βήμα 5. Το B2C, business to consumer, βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, βήμα 5. Το εξαγωγές είναι business model. Υπάρχουν διαδικασίες. Αν δεν τις ακολουθήσουμε, φυσικά πρέπει να τις καταλάβουμε. Και δεν είναι ακριβό το να στήσεις το κομμάτι εξαγωγές. Θέλει στρατηγική. Φωνάξτε κάποιους ανθρώπους να τα αλλάξετε από άποψη. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε εργατόρα. Δεν έχουμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε εργατόρα. Εργατόρα έχουμε σε άλλα κράτη. Το να μιλήσουμε με έναν επιχειρηματή και του πούμε, φίλε, 1, 2, 3, να δούμε το προϊόν σου, να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Μετά πας στο επόμενο κομμάτι. Αλλά θέλει στρατηγική. Ξέρετε πόσους έχουμε σταματήσει που δεν είχαν καλό προϊόν. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Κάνεις μια ανάλυση ανταγωνισμού και λες, δεν μπαίνεις, ρε φίλε. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή, τα χτυπιέσαι κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις. Γιατί να μπεις, πώς θα μπεις. Δηλαδή, έχω καλό προϊόν. Αυτό το λένε όλοι στα διαδικασία. Λοιπόν, αν δεν ακολουθήσουμε το business model, δεν θα μπορέσουμε. Και το λέμε business model, γιατί είναι business model. Υπάρχουν βηματισμός για να μπορείς να πας πιο πέρα. Και στο τέλος, αυτό που θα καταφέρεις, να έχεις μικροποσότητες. Πάνε στήσε ένα φορτηγό πάνω στο highway, σε ένα πάρκινγκ, πιο πολλά θα βγάλεις από το να στείλεις 5 παλέτες και να πεις ότι κάνω εξαγωγές. Λοιπόν, πρόβλημα GR. Προσέξτε, γιατί πρέπει να θυχτεί. Το πρόβλημα του GR. Αυτά που σας έλεγα. Έγινε πανηγύρι τη δεκαετία εκείνη. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ είχα πρόβλημα, πετούσα εκείνο το διάστημα, πηγαίναμε ανούκα, ακολουθούσαμε πελάτες με τρόφιμα. Θεωρούμασταν γκάνγκστερ. Ποιοι πετούσαν εκείνο το διάστημα, το 11 και μέχρι το 15-16, πετούσατε έξω? Πετούσε κανένας έξω? Υπάρχει κάποιος για να σας πω εγώ τι έπαθα? Μας θεωρούσαν γκάνγκστερ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο ρηγή κουστούμι δεν φορούσα. Ξέρετε, θα πει, προσγειώθηκα. Οι συνάδελφοι ήταν να με πάρουν να πάμε όλοι μαζί και τους λέω, παιδιά, έχω delay στην πτήση, φύγετε, μην με πάρετε. Και πήρα ταξί. Για να καταλάβετε τι ζημιά έχει γίνει στην Ελλάδα που μας θεωρούσαν γκάνγκστερ. Και εκεί, ακόμα είχαμε 500 τότε, θα σας πω λίγο το παράδειγμα. Και μπαίνω σε ταξί για να πάω στην έκθεση και με το που χτυπάει το κινητό μου, είναι dual τα κινητά μου, και μιλάω ελληνικά. Και σταματάει το ταξί. Τούρκος οδηγός και μου λέει, χαμπέζιν γκέλτ, έχεις λεφτά. Φανταστείτε δηλαδή το ρεζίλι και τη σαρκούδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε εκείνη την εποχή. Μας θεωρούσαν γκάνγκστερ. Και βγήκανε ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές startup εκείνο το διάστημα, και κάνανε φτράπελα. Υπογράφανε, δεν είχαν προϊόν, στέλνανε άλλα αντί άλλων. Τι να σας πω, θα το δείτε και πιο μετά. Οι Γάλλοι, κάποιοι από τους Γάλλους δεν θέλουν να μας δούνε. Γίνανε ζημιές με τους Γάλλους. Συγκρίσεις, προσέξτε. Γιατί πρέπει να πούμε και τις αλήθειες. Το Made in Italy. Το 1960, η Ιταλία, τι να πω, αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα, ΑΕ, τι να σας πω, έχω δει MBA, αντιλαμβάνομαι πράγματα. Δεν υπάρχει καμία καμία εξωστρέφεια, μόνο εξωστρέφεια. Τρώμε τις σάρκες μας. Δηλαδή αυτοί χαζοί είναι που καθίσαν το 60 και είπανε, το κράτος, προσέξτε, θα βοηθήσουμε τις ιταλικές επιχειρήσεις και να βγούμε έξω να φέρουμε, τότε είχε συντάλλαγμα ακόμη, έτσι. Λοιπόν, μέσα στην Ιταλία και καταφέρανε, και εδώ μέσα όλοι μας φοράμε κάτι ιταλικό.
Πώς το κατάφεραν αυτοί, δηλαδή, τι είναι επιστημονικής φαντασίας. Δείτε προϊόντα. Καταφέραμε από αυτοκίνητο μέχρι καρφίτσα, ρούχα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πώς το καταφέραν αυτοί και εμείς τόσα χρόνια. Τίποτα. Τη μια εσωστρέφεια. Και μιλάμε ακόμη για μεγάλες εταιρείες που κάνουν εξαγωγές, όπως μας είπε ο κύριος εδώ πέρα, με κάποια νούμερα, και δεν μπορούν και δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα σαν διαδικασία. Και φυσικά και πολλά ακόμη προϊόντα, δεν υπάρχει industry, κλάδος, που δεν είναι Ιταλοί μέσα. Διδάσκουν πώς θα ντυθούμε, τι θα φορέσουμε, τι αυτοκίνητο θα πάρουμε. Το κατορθώσανε. Απίστευτο. Λοιπόν, για να δούμε το Made in Greece. Κοιτάξτε. Made in Greece. Αυτό είναι το Made in Greece. Λυπάμαι που είμαι ο Έλληνας. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ένα ξένο, τα νησιά, Μουζάκα, γύρος, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει γίνει branding και το ξέρει. Και αυτό δεν έχει σχέση με τις επιχειρήσεις. Έχει σχέση με τη λογική, το τι συνέβη στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει φως στη διαδικασία. Αυτό είναι η Ελλάδα. Ακόμα και τον τουρισμό, και τοποθετούμε, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Να μου πεις, θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν εξαγωγές. Λοιπόν, η Ελλάδα όμως προσπαθεί να πουλήσει. Κάνει προσπάθεια. Εντάξει, αυτό. Κάνει προσπάθεια, αλλά να σας πω κάτι. Είστε μόνοι σας. Αυτό θεωρείστε δεδομένο. Και το 2030 και το 40 να μιλάμε, θα είστε μόνοι. Μην περιμένετε κανένα φορέα σας βοηθήσει. Τέλος. Αυτά που έχει κάνει με το ΦΠΑ είναι τώρα κάποιες διαδικασίες για να πάρεις πίσω και το ένα και το άλλο. Πιο συνοπτικές. Λοιπόν, δείτε λίγο. 2009 με 2021. Αυτά είναι στοιχεία από το Google, έτσι. Ό,τι είναι, ό,τι βλέπετε από το Google. Προσέξτε. Αυτά είναι τα προϊόντα που εξάγουμε ως ένα σημείο και είναι, πάνε καλά. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Δείτε. Δηλαδή, πού να μιλήσεις για βιομηχανικό προϊόν. Θα μαζευτούν όλη η Ευρώπη και θα κρατάει την κοιλιά του. Λες και είναι άχρηστοι οι Έλληνες και δεν μπορούν να παράγουν. Αλλά έχουν γίνει τέτοιες ζημιές. Δεν κατορθώσαν ακόμα και τα ΕΣΠΑ να διοχετεύσουν σωστά. Δεν θα το θίξω πολύ. Για να μπορέσουν κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν R&D για να μπορέσουν να πούνε εξής, είμαστε και εμείς εδώ. Αυτά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Ποια είναι τα προϊόντα. Δηλαδή, food. Αυτό είναι. Μόνο στο food. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε κάτι διαφορετικό σαν διαδικασία. Αυτό είναι. Λοιπόν, δανείζομαι ένα επίσημο έγγραφο που λέει, προσέξτε, η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί το συμπατριώτικο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών. Δηλαδή, οι Ιταλοί έρχονται και παίρνουν τα προϊόντα μας και τα κάνουν ιταλικά, και μιλάμε πάρα πολύ, το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Εξάγουμε πιο πολύ στην Ιταλία από ό,τι σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι. Έρχονται και τα παίρνουν μύδια, στρίβια, λάδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό γίνεται σαν διαδικασία. Λοιπόν, η Ελλάδα προσπαθεί να εξάγει. Είμαστε στην προσπάθεια ακόμα φυσικά. Λοιπόν, και επιλέγει παιδικά λάθη. Κοιτάξτε λάθη τώρα. Έχω ένα φίλο, ξέρετε πόσες φορές το ακούσαμε αυτό. Έχω ένα φίλο στη Γερμανία, θα με βοηθήσει. Ένας άνθρωπος, μιλάω για τις μικρές εταιρείες προς μικρομεσαίες, που θέλανε τη δεκαετία εκείνη και ακόμα συζητάνε ότι έχω λέει γνωστούς στη Γερμανία επειδή έχει ελληνισμό και θα με βοηθήσει να πω. Γίνονται αυτά τα πράγματα ακόμη. Καταρχήν να πω ότι έχει κάτι γεράκια στη Γερμανία, Έλληνες, πολλά χρόνια, που είναι αρπακτικά. Σίγουρα θα έχετε ακούσει ιστορίες ότι έχουν χαθεί πολλά και διάφορα. Γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Δείτε διάλογο πραγματικό με πελάτη που έγινε μέσα στα γραφεία μας στην Αθήνα. Αυτός είναι πραγματικός. Εξαγωγές σε λάδι. Κοιτάξτε. Σε ποιες αγορές εξάγεται. Λέει δεν θέλω Αγγλία. Γιατί δεν θέλετε Αγγλία. Με πλησίσαν από την Αγγλία λέει και κάνω εξαγωγές. Και πόσα κοντέινερ στέλνετε. Δεν στέλνω πολλά λέει. 3-4 παλέτες. Να μην πλησιάσουμε την ανάπτυξη της Αγγλίας. Γιατί στέλνει. Κάνει εξαγωγές. Η μικρομεσαία εταιρεία λειτουργεί έτσι. Αυτή είναι λογική με τον φίλο του φίλου ή θα δούμε και ποιες άλλες κινήσεις. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτή τη λογική. Δεν θα βγάλεις λεφτά. Γι' αυτό ουσιαστικά ξεκινάς από δύο βασικές λέξεις. Οι ελληνικές λέξεις είναι ναι, όχι. Όχι νοχ. Ή ναι, θέλω να το κάνω σωστά, όχι, δεν θέλω να το κάνω. Αλλά το νοχ αυτό το ελληνικό δεν θα τρέξει, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα τρέξει.
έγιναν λάθη μέσα στην οικονομική κρίση. Αυτά που σας έλεγα. Δηλαδή, δείτε λίγο τι συμβαίνει το 22 στοιχεία. Δηλαδή, δείτε την Ιταλία πάλι σε μια λογική που φιγουράρει εκεί μέσα. Παίρνω πάλι την Ιταλία. Δείτε κάτι νούμερα. Απίστευτα νούμερα. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ολλανδία κάνει κάποια billions, ξέρετε σε τι, σε χημικά, σε λουλούδια, αγροτικά προϊόντα και έχει και κάποια βαριά μέταλλα. Ποια η Ολλανδία? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Η Ολλανδία με τις τουλίπες και τα παρεφερή κάνει 965 billions. Φοβερά πράγματα. Η Ισπανία, δηλαδή πώς το κατορθώσαν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε, όταν ο Θεός έτρωγε το steak, έπεσε το φιλέτο και έχουμε θάλασσες, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έχουμε προϊόντα και δεν μπορούσαμε να ουσιαστικά να βοηθήσουμε για να μπορέσει να αναπτυχθεί γενικότερα η αγορά. Δείτε το και κάθετα, εδώ φτάσανε και είναι μέσα στην ενδεκάδα το Βέλγιο με τις σοκολάτες. Δηλαδή κατορθώσαν και κάναν branding τις σοκολάτες και αυτή τη στιγμή εξάγουν σε όλο τον πλανήτη. Φοβερά πράγματα. Ακόμα και τα Εμιράτα μπήκαν στο χάρτη, δεν έχουν πλέον πετρέλα, 2-3 έχουν, αλλά μπήκαν και αυτοί μέσα στο κόλπο και φιγουράρουν στην πρώτη εντεκάδα. Δεν μιλάω για China, είναι μια άλλη κατάσταση, έτσι. Δεν τους συζητάμε για trillions. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η έκθεση δεν αποτελεί βήμα σημαντικό ανάπτυξη στις εξαγωγές. Ξεχάστε το. Αυτό ήταν πριν το 2000. Προ Google. Προ Ιντερνετ. Για κάποιους παλιότερους, πριν το 2000, για να κάνεις εξαγωγές, αγοράζαμε leads. Υπήρχαν εταιρείες τότε που πουλούσανε και έλεγε, θέλω ας πούμε να βρω distributor στο Βέλγιο. Και έλεγε 100, οπότε, περίπου 100 στα 100 euro, το κεφάλι. Αγόραζες 10 ένα χιλιάρικο, για να κάνεις, να τους πλησιάσεις αν και εφόσον. Τώρα με το Google, αυτή τη στιγμή με το Ιντερνετ, μπορείς να βρεις τους πάντες και τα πάντα. Να συνομιλήσεις, να βρεις decision maker, τα εργαλεία εξελίσσονται. Επομένως, αποτελεί νούμερο 5, στο νούμερο 5 η έκθεση σαν διαδικασία ανάπτυξης των εξαγωγών. Έχει κάποιος καμιά αντίρρηση για τις εξαγωγές στο κομμάτι αυτό? Φαντάζομαι κάνατε, πήγατε σε εκθέσεις. Εσύ αγαπητέ, πήγες έκθεση και για πάτησε εδώ και πες μας την εμπειρία σου. Ναι, έχω βρεθεί σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Συμφωνώ στο αυτό το ότι είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο πλέον και πρέπει να γίνει προεργασία πριν να πας στην έκθεση. Σωστά. Αλλά και μετά. Σωστά. Οπότε δεν φαίνεται ότι κάποιος θα σε βρει εκείνη την ώρα εκεί. Τι έξοδα έχεις να πας έκθεση? Εντάξει, ανάλογα, αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το χώρο που θα έχεις και τα λοιπά, αλλά είναι ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Περίπου πόσο σου στήχησε? Μπορεί να ήταν 50-60 χιλιάδες. 50-60 χιλιάδες. Ναι, για τα απόσβεσες αυτά, όχι μετά την έκθεση, στη διετία τα απόσβεσες ή και ουσιαστικά να είναι μέσα από την έκθεση, τα leads. Ή απόσβεσες πότε αυτά 50-60 χιλιάδες? Σε βάθος χρόνου. Sorry. Σε βάθος χρόνου θα έλεγα ότι γίνονται απόσβεση περισσότερο αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Έχει κάποιος καμιά αντίθετη άποψη σχετικά με το κομμάτι της έκθεσης? Είναι παράλληλη ενέργεια. Τέλος. Παράλληλη ενέργεια. Δεν αποτελεί πριν το 2000. Λοιπόν, πάτε σε έκθεση σαν visitor. Αν τρελαίνεστε να πάτε και κάποιοι σας τα λένε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές που λέει πήγαινε σε έκθεση. Ρε, πήγαινε σαν visitor. Πάτε να δείτε τι γίνεται. Θα δείτε παραδείγματα με το packaging, με την συσκευασία. Κάτι λάθη τραγελαφικά. Δεν ξέρανε τι γίνεται στις χώρες αυτές και βγάλανε άλλο προφίλ packaging. Δεν ξέρανε τα βασικά. Δεν θα πας να δεις τον ανταγωνισμό σου. Τι κάνει, πώς, τι, γιατί. Πήγαινε και υπάρχει μεθοδολογία να πας σαν visitor και να πας στοχευμένα και να κάνεις ραντεβού. Υπάρχει μεθοδολογία. Πήγαινε σαν visitor. Και αν στο τέλος σώνει και καλά θες να πας στην έκθεση, πρέπει να το κάνεις οργανωμένο το έγκλημα. Αν δεν το κάνεις οργανωμένο, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει. Ο κύριος την έχει δει την ταινία. Λοιπόν, και τώρα, κάποια επιμελητήρια που κάναν προσπάθειες, για τη δεκαετία μιλάω, αυτό είναι μέσα από τη δεκαετία, και στέλναν, ας πούμε, αυτό νομίζω της Κορίνθου, δεν κάνεις από την Κορίνθου εδώ πέρα κάποια επιμελητήρια, λοιπόν,
το κορυφιακό επιμελητήριο έκανε προσπάθεια. Μάζευε καμιά πενταριά, έπαιρνε ένα και είχε ο καθένας ένα μέτρο. Είναι παρουσία αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις να φέρεις αποτέλεσμα με αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια προσπάθεια όμως, έτσι. Λοιπόν, αν επιθυμείτε όμως σώνει και καλά να πάνε σε έκθεση, υπάρχουν τρεις τεχνικές. Το before trade fair, πριν την έκθεση. Πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία. Προσέξτε, βήμα-βήμα. Αλλιώς θα είστε έτσι. Έτσι θα είστε. Αν δεν το κάνεις οργανωμένα, θα περνάει από μπροστά σου τέλος. Αυτό είναι. Δεν θα σταματάει κανένας. Λοιπόν, πριν την έκθεση. Danone το 2017. Προσέξτε, Stan, να προκαλέσει Danone, που τώρα είναι παγκόσμιο. Πήγανε με ανακυκλώσιμα υλικά για να προκαλέσουν σε έκθεση. Λοιπόν, πριν την έκθεση, πρώτον, πρέπει να βρεις τους υποψήφιους πελάτες σου. Να τους βρεις και τους βάλεις μέσα σε ένα CRM. Να τους βάλεις μέσα. Και ξεκινάει η διαδικασία 100 μέρες πριν να πας στην έκθεση. 100, όχι 99, 100. Τους βρίσκεις. Επομένως δουλεύει κάποιος και βρίσκει τα leads, τους υποψήφιους πελάτες. Και στέλνεις το πρώτο newsletter που τους λες, όχι μόνο σας προσκαλώ να έρθετε στο stand τάδε, τους λέει είμαστε η Master Blaster, σας προσκαλούμε, έχουμε το καλύτερο προϊόν και θα σας πάρουμε τηλέφωνο τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε. Πας να κάνεις πώληση τηλεφωνικά. Δεν τους στέλνεις και τους λες έλα, δεν είναι αυτή η λογική. Είναι μια λογική πωλησιακή. Και αυτό το βήμα, πάλι στις 80, στις 60 και 40 μέρες, πάλι στέλνεις το newsletter. Και ξεκινάς μετά από 20 μέρες από το πρώτο newsletter, μια κυρία παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, σας έστειλα ένα newsletter. Είμαστε Master Blaster. Επειδή ξέρουμε ότι είμαστε στο Unity 3, θα χαρούμε να έρθετε στο stand μας. Δεν ξέρουμε ακόμα το να σας πάρω τηλέφωνο μετά από 15 μέρες. Λείπει ο τάδε. Να το ξανακαλέσουμε. Κάνεις πωλησιακή διαδικασία για να τον φέρεις μέσα. Και λέει, αν κάνεις follow-up και ξεκινήσει, προσπαθείς. Γιατί το αποτέλεσμα κλειδωμένο είναι 12%. Αν ουσιαστικά μιλήσεις με 100 πελάτες σωστά, τους 12, είναι μετρημένο αυτό και δεν είναι σε μια εταιρεία, τους 12 τους φέρεις μέσα στο stand. Αυτοί οι 12 όμως, τους μίλησες. Μπορεί να έχεις στείλει, γι' αυτό θέλουμε 100 μέρες, να στείλεις δείγμα, να στείλεις βίντεο, να κάνεις conference online, να στείλεις εμπορική πολιτική. Επομένως, αυτοί που θα έρθουν εκεί πέρα, ένα 50% έχουν διάθεση υποτιθέμενα να συνεργαστούν μαζί σας. Αυτή είναι η τεχνική. Και τέλος, κάνετε στο πριν 10 μέρες πριν κάνετε το confirmation ότι όλοι θα έρθουν μέσα. Αυτό είναι το before trade fair. Αυτό το κάνεις. Σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, Μπουτάρης το 15 στο Düsseldorf. Και έχουμε τώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η δεύτερη τεχνική, στη διάρκεια. Λέει, ο πελάτης, αφού τον παλέψατε και φέρετε το 12%, ανοίξτε τον. Σας λέω ότι δεν λένε μόνο οι Έλληνες ψέματα. Όλοι ψέματα λένε. Σας το λέω εγώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω αντιμετωπίσει. Επομένως, με το που θα έρθει, να είστε έτοιμοι να κάνετε ερωτήσεις. Ποιο το δίκτυο σου, ρε φίλε? Πού πουλάς? Πώς είσαι οργανωμένος? Πόσους, δηλαδή, έχεις deals, είσαι warehouser, έχεις network, έχεις δικά σου καταστήματα. Δηλαδή, μην φοβηθείτε να σπάσετε αυγά. Λένε ψέματα. Όλοι λένε ψέματα στα διαδικασία. Κάντε αξιολόγηση επομένως του πελάτη. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί με αυτόν μιλούσατε το προηγούμενο διάστημα. Ψάξτε τον πολύ καλά και απαιτήστε να μάθετε αν έχει σοβαρό ρόλο συνεργασίας. Μην τελειώσει η έκθεση και λέτε έχω pending. Ήταν πολύ hot. Πολύ hot ήταν ο Τζόζεφ. Αν νιώθω ότι φιληθήκαμε κιόλας, θα φέρουμε αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι σαν διαδικασία. Και δεν θέλετε, προσέξτε το πιο βασικό, δεν θέλετε μαγαζάκια του τρόμου. Αυτό το παλαβό να χτυπήσει το μεγάλο ψάρι. Διεκδικήστε να συνεργαστείτε με κάτι σοβαρό και μεγάλο. Όχι με το μικρό που θα έρθει εκεί πέρα. Είναι δυνατόν με το μικρούλι που λέει κιόλας εγώ. Εγώ είμαι ο Θεός. Να σας πω παράδειγμα. Προσέξτε, ακολούθησα εγώ προσωπικά. Πελάτη στην Πολωνία. Γιατί απέτησα και είπα, αυτός έλεγε ναι, όλα είναι καλά, ναι, σας παρακαλούμε, θα έρθουμε κάτω. Και λέμε, όχι, δεν θα έρθει η Ελλάδα, θα έρθουμε εμείς επάνω. Θέλουμε να δούμε την οργάνωση. Μου λέει ο πελάτης, ναι όμως θα κάνουμε κάποια έξοδα. Σιγά τα έξοδα ρε φίλε. Πάμε να δούμε τι λένε. Παρουσιάζονται
σαν wholesalers, πάρα πολύ μεγάλοι, οι οποίοι έχουν περίπου 1.800 σημεία πώλησης. Να μην δω πώς είναι οργανωμένοι. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Είχε κάτι κυρίες, ξέρετε, Πολωνέζοι, καρακουκλάρες, με κάτι νύχια τέτοια. Μέχρι εδώ, εγώ το καταλαβαίνω το νύχι για το keyboard. Με το μέχρι εδώ όμως, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, ας φινώσει το keyboard. Δηλαδή, πρέπει να φύγει το νύχι μπάζε και να αλλάξεις keyboard. Λοιπόν, και μας πάνε σε μια αίθουσα, καλή ώρα εδώ πέρα, με ένα κόφερες, που είχε κολλημένες γύρω-γύρω τέλος πάντων, αφισέτες από διάφορα προϊόντα που αντιπροσωπεύαν. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος με το πουκάμισο ανοιχτό, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ούτε καν γραβάτα, ούτε σακάκι, και του λέμε, φέρε μας κανένα προσπέκτους, αφού μας είπε τι θα πιούμε, τι το ένα το άλλο, φέρε μας κανένα προσπέκτους, δεν χρειάζεται, λέει, θα σας πάμε έξω. Θα σας πάμε έξω, λέει, live στα σημεία πώλησης να δείτε τι συμβαίνει. Αφού ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις εκεί πέρα, μας πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ. Στους 100 κωδικούς στα ράφια, οι 99 ήταν δικοί του. Και αυτό είναι δικό μας, και αυτό είναι δικό μας. Προσπαθούσαν οι τύποι, ήταν κάτι καινούριο, μας είπαν ότι έχουν ένα δίκτυο πωλήσεων με 40 πολιτές, εμείς δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητο παρκαρισμένο με τα λόγκο τους. Δηλαδή ήταν fake η διαδικασία, δηλαδή να πας να συνεργαστείς και ό,τι θα χάσεις λεφτά. Θα χάσεις χρόνο ανάπτυξης. Αυτή είναι η διαδικασία. Μετά την έκθεση, είναι η τρίτη τεχνική, με το που τελειώνει η έκθεση, πρέπει να κάνεις πάλι κάτι. Πρέπει να στείλεις ευχαριστήρια στη γλώσσα τους. Δεν είναι ένα intro, δεν είναι τίποτα το φοβερό. Το ιδανικό είναι να πάει στη γλώσσα τους. Εντάξει. Και γυρνάς πίσω, ανακάρι να είστε online και να έχετε CRM, γιατί όλα αυτά που λέω, θέλετε CRM. Χωρίς CRM δεν υπάρχουν εξαγωγές. Γιατί δεν πας να μιλήσεις με 100 πελάτες για να προηγηθείς κόσμο. Θέλετε CRM. Λοιπόν, κάνεις τηλεφωνική επικοινωνία. Γεια σας κύριε Τάδε, το Μουτάλ. Πρέπει να αρχίσεις τα τηλέφωνα. Θα ήταν να σας στείλουμε προσφορά, ήταν το ένα ή το άλλο, για να δείτε τι γίνεται. Αλλά προσέξτε, αν δεν τους χειριστήκατε καλά μέσα στην έκθεση, να καταλάβετε τι στο καλό, αν είναι πραγματική, θα μείνετε στο follow-up. Και μετά λένε το ιδανικό να κάνετε στοχευμένες επαφές. Να πάτε να δείτε τι συμβαίνει ακριβώς στα κράτη τους. Αν το κάνεις οργανωμένο, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια. Απλά να σας πω από την εμπειρία μου, οι Έλληνες τους καλούν στο πεντάστερο, κάθε μέρα τους ταΐζουν πρωί μεσημέρι βράδυ, τους πάνε στις αποθήκες τους, φιλούνται και λέει συνεργαζόμαστε. Και οι άλλοι παθαίνουν κοκομπλόκο, σου λέει, πω ρε παιδί μου, τι καλά, ποιοι άνθρωποι αυτοί οι Έλληνες. Και στο τέλος, πάπαλα, δεν γίνονται σωστή διαδικασία. Πάνε, δες τι συμβαίνει. Διαπιστώσεις. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εξαγωγές σοβαρά. Πρέπει, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Θες να πας σε εκθεσή. Ένα, δύο, τρία. Τι εργαλεία θες ως τώρα, ένα email, να στείλεις σωστό, να κάνεις follow-up, να έχεις ένα CRM για να μπορείς να τα καταγράψεις αυτά τα πράγματα. Η εξαγωγή είναι business model. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα. Είστε μόνοι σας, δεν σας βοηθήσει κανένας. Μην περιμένετε. Ο ΣΕΒ μπορεί να σας βοηθήσει. Το επιμελητήριο εμπόριο μπορεί να σας βοηθήσει με αδιάφορους επαγγελματίες που έχουν και σου λέει 1-2-3. Αλλά το θέμα ποιο είναι, το 1-2-3. Μην προσπαθήσετε το 100% μόνοι. Μιλήστε πιο στενά, να σας το πούνε 1-2-3, όχι 1-2-3,5 ή 2,5 και επιλέξτε μόνο επαγγελματίες συνεργάτες. Λοιπόν, 8, βασικά σας κούρασα. Σας έχω κουράσει μήπως. Σίγουρα. Σίγουρα. Είμαι θολά τα γυαλιά σας λίγο γι' αυτό. Μήπως κουραστήκατε. Όχι. Δεν. Okay. Λοιπόν, 8 σημεία σημαντικά. Πρώτον, οι αγορές είναι δύο, αν τις χωρίσουμε. Οι τεχνοκρατικές αγορές και οι μη τεχνοκρατικές. Τι είναι τεχνοκρατική. Δηλαδή, από τη δεξιά πλευρά, Europe και USA είναι τεχνοκρατική αγορά. Δηλαδή, έχουν website, γκουγκλάρεις, τους βρίσκεις, LinkedIn, βρίσκεις decision maker. Επομένως, με αυτούς μπορείς να κάνεις δουλειά. Δηλαδή, να μιλήσεις. Από την άλλη πλευρά, εκτός South Africa, για την Αφρική μιλάω, εκτός South Africa, και τα, έχεις θέμα. Δηλαδή, δεν, ακόμα και στα Εμιράτα, δυστυχώς, πρέπει να πας με έκθεση. Δεν βγάζεις άκρη. Έχουμε τους Πακιστανούς και τους Μπαγκλαντές. Τους έχουν βάλει σαν στο operation.
που δεν βγάζει. Άκρη σου κλείνει το τηλέφωνο. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα. Επομένως, στις αγορές τις μη τεχνοκρατικές, Ασία, ακόμα και στην Κίνα. Δεν σε ακούνε. Αυτοί έχουν μάθει να στέλνουν email και να σε κυνηγάνε αυτοί. Ασία, Αφρική, εκτός της Σαουθάφρικα, θέλει έκθεση. Από Ευρώπη και Αμερική δεν θέλει έκθεση. Είναι το νούμερο 5 η έκθεση. Από την άλλη πλευρά δυστυχώς θέλει έκθεση. Που πάλι όμως θέλει κάποιες κινήσεις που πρέπει να τις δούμε όσον αφορά το κομμάτι της μη τεχνοκρατικής αγοράς. Προσπάθησε κανένας να μπει Εμιράτα. Εμιράτα. Μπήκατε. Okay. Έτσι, έτσι. Να έχεις τη συμμετοχή στην έκθεση γνωρίζοντας ποια είναι τα προϊόντα που θες να προωθήσεις, τα οποία φυσικά να έχεις κάνει την προεργασία, ότι είναι και αυτά που ενδεχομένως οι δυνητικοί πελάτες θα θέλουν είτε να δειγματίσουν είτε να τα εντάξουν στον πελατολογιό του. Φαντάζομαι το κόστος για να μπείτε Ευρώπη είναι πιο χαμηλό σε σχέση με... Είναι πιο χαμηλό, έχει και τις ιδιαιτερότητες του κάθε προϊόντος, ανάλογα με την γκάμα, αλλά σίγουρα είναι πιο επίπονα τα αραβικά μοιράτα, είναι πιο μεγάλες υποσχέσεις, θέλουν μακροχρόνιες επικοινωνίες και επαφές. Τσάι λέμε, πολύ τσάι θέλει. Πολύ τσάι. Πολύ τσάι. Πολύ ναργιλέ. Λοιπόν, επομένως έχουμε δύο αγορές. Οπότε πρέπει να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε, έτσι. Και φυσικά, όλα προϋποθέτουν ότι έχετε προϊόν το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Δύο. Όχι ερασιτεχνισμούς. Ο φίλος από το χωριό, στη Γερμανία, ο ξάδελφος του κουμπάρου, ο Μπατζανάκης, πώς τα λένε τέλος πάντων, δεν γίνεται διαδικασία. Ή από το χωράφι αποφάσισα να κάνω εξαγωγές και θα πάω στην έκθεση και μου είπαν αυτοί είναι καλά παιδιά να κάνουν το super wow στη συσκευασία, δεν πέσει το σενάριο. Τρία. Όχι συμμετοχή σε εκθέσεις εκτός αν το κάνετε οργανωμένα. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά το νούμερο ένα είναι τεχνοκρατική ή μη τεχνοκρατική αγορά. Τέσσερα. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Το κανάλι. Ακόμη υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν αποφασίσαν το κανάλι. Λέει, θα δοκιμάσω και αυτό και εκείνο. Ρε φίλε, άλλη συσκευασία το ένα, άλλο marketing το άλλο, άλλη διαπραγμάτευση το ένα, άλλο διοργάνωση το άλλο. Δηλαδή, αλλιώς μπαίνεις στα supermarket, στα hypermarket, αλλιώς πας σε ένα wholesaler, άλλο κόστος εκεί πέρα. Δηλαδή, αλλιώς βρίσκεις το B2B business του distributor, άλλη εμπορική πόλη, όλα διαφορετικά. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις 2-3, θέλει διπλό marketing, διπλούς ανθρώπους για να κάνεις τη διαδικασία. Πάτα λίγο μπροστά και μετά διαχειρίσου το. Branding, προσέξτε. Θέλω να καταλάβετε λίγο τι γίνεται με το branding. Και δείχνω τα τρόφιμα γιατί είναι αντιπροσωπευτικό. Μέσα στη δεκαετία, δυστυχώς, κάποιοι συνάδελφοι φάγανε χρήματα από πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Δείτε μια απίστευτη τέτοια. Απίστευτη είναι. Είναι κυψέλη. Αυτό εδώ πέρα κάνει 22.000 να το βγάλουν. Είναι όντως έξυπνο. Τα παιδιά αυτά κάναν τη διαδικασία, ήρθαν και σε εμάς. Μετά δεν είχαν λεφτά να κάνουν τη διαδικασία πιο πέρα. Δεν είχαν. Απίστευτη. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν μπορούσαν να πάνε πιο πέρα. Επομένως, θέλω να καταλάβω, το branding, να έχεις μια διαφοροποίηση. Δεν θέλει branding. Κάνε διαφοροποίηση. Κάτι φτηνό. Αν ο distributor δει ότι είσαι κάτι δυνατό, γιατί έχει κάτι distributor που παίζουν στην τηλεόραση, τα απίστευτα πράγματα. Έχουμε πάει στο Βέλγιο. Το Jurassic Park το έχετε δει όλοι, το Jurassic Park. Το νούμερο ένα. Πήγαμε στο Βέλγιο σε ένα distributor και εγώ δεν θυμάμαι πόσο στεγασμένες αποθήκες είχε. Λοιπόν, οι τύποι, εμείς πήγαμε να πουλήσουμε τώρα και φτάσαμε στο distributor. Καλά, δεν το συζητάμε. Marketing. Έμπαινες μέσα. Μιλάμε, η μοκέτα ήταν 15 πόντους, σε βάζανε να καθίσεις, ερχόταν μια κυρία, ήξερε το κράτος και σου έφερε ή πρωινό ή βραδινό, ανάλογα τι πότε είχες έρθει. Οθόνες μέσα με τα προϊόντα των Ατάλλων και στο τέλος λέει, πριν να μιλήσουμε και να καθίσουμε στο τραπέζι, θα σας πάμε στις αποθήκες. Τι είχαν κάνει. Όπως ήταν το Jurassic Park με εκείνα τα πρώτα, τα Mercedes, τα βανάκια που ήταν πάνω στις ράγες, καθίσαμε πάνω, δεν υπήρχε οδηγός. Ήρθε ένας τύπος και κάνει τυ-τυ-τυ-τυ-τυ. Θα τους πας εκεί και εκεί. Κάρξε αυτό, σταματούσε. Τι ήθελες.
ήθελες αυγό φιδιού, πήγαινε και σταματούσε μπροστά. Ήθελες αυτό, ήθελες απίστευτα. Οπότε ήταν ψυχολογική διαδικασία να σε ξεσκίσουν και όταν πήγαινες και λες πού βρίσκομαι. Τώρα μιλάμε για μία ώρα να είσαι δεξιά-αριστερά. Και σου λέγανε τι θέλεις, σου μιλούσανε. Πατήστε το κουμπάκι αυτό, τι θέλετε να δείτε. Θέλετε να δείτε εκείνο το λάδι το οποίο βγαίνει έτσι έτσι. Θέλετε να δείτε συσκευασμένο ψάρι το οποίο είναι τόσα απίστευτα πράγματα. Για ντελικατέσεν μιλάω, έτσι. Οπότε πήγαινες στο τραπέζι και σε περιμέναν τα αρπακτικά. Οπότε, branding για να κάνεις. Θα στο πάρει ο άλλος. Μπορεί να κάνεις λάθος επιλογή του distributor για να σε βάλει στην αγορά. Και θα έχεις εξοδέψει λεφτά και κάτι πολύ έξυπνο. Και αν δεν επενδύσει αυτός, δηλαδή έρχονται αυτά, έπεται το branding σαν διαδικασία στο προϊόν, στο packaging. Τώρα, branding γενικότερα για να κάνεις ένα κράτος. Θέλει λεφτά. Δεν είναι απλά τα πράγματα, θέλει marketing. Φυσικά το digital βοηθάει, αλλά εξαρτάται, όταν μιλάς για branding σε κράτος, σε τι, στο B2C, μέσω του distributor θα τον βοηθήσει. Δηλαδή είναι λίγο συγκεχημένη η διαδικασία. Επομένως, θέλει έξυπνη διαφοροποίηση. Κοιτάξτε, αλλιώς η έλλειψη διαφοροποίησης, και είναι καλό να τα βλέπετε, λάδια, άντε βγάλε άκρη, όλα μοιάζουν μεταξύ τους. Και όταν βγήκαν οι Έλληνες, λέει olive oil, extra olive oil, ολίβα, Greek olive oil, ζους. Δηλαδή μιλάμε τώρα και στο τέλος η olive του Popeye. Δηλαδή βάλε αυτό τελείως για να διαφοροποιηθείς. Γιατί δεν είναι olive oil και γίνονται αυτά τα πράγματα. Πηγαίναν όλοι με το olive. Δεν γίνεται. Κάνε κάτι διαφορετικό. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα δεν βγάζεις άκρη. Γιατί ο τύπος ενδιαφέρεται μόνο για το κόστος. Τα ψάχνει και έχει χάσει την μπάλα. Λοιπόν, συσκευασία. Σας πληροφορώ, βγήκαν ελληνικές εταιρείες με τελική να πουλήσουν μέσα στην Ευρώπη. Δεν είχαν ιδέα και με 5 κιλο, 10 κιλο, τι είναι αυτό, 15 κιλο. Αφού οι ξένοι το λάδι το παίρνουν έτσι, το βάζουν και μπιμπελό το έχουν. Το ξέρω για τους Κινέζους, ότι έχουν βγάλει οι Κινέζοι, έχουν βγάλει το λάδι το έξτρα, το πωλείται σε πολλά gift shops, πωλείται σαν πάρφυ και το βάζουν κιόλας με φωτισμό μέσα στο σπίτι τους. Είναι δυνατόν, υπήρχαν επιχειρήσεις που πήγανε με τέτοιοι μετανικέδες. Δηλαδή, τόσο σχετοσύνη. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν συσκευασίες, χαζές, έξυπνες, αυτές που προκαλούν. Συσκευασία είναι κομμάτι του marketing. Πρέπει να καθίσεις να το δουλέψεις σαν διαδικασία. Πολύ φτηνή συσκευασία. Έχει κάποιος να πει κάτι? Εσείς μήπως? Τα θυμάστε όλα? Θα σας βάλω να τα πείτε μετά γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, προϋποθέσεις εξαγωγών 7. Terms and conditions. Λοιπόν, αυτά υπάρχει και εκτελονιστές εδώ πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Στρατηγική τιμολόγηση. Κάποιοι δεν ξέρουν καν να κοστολογήσουν και να τιμολογήσουν το προϊόν τους. Μέσω distributor. Πώς θα πάει στο τελικό, γιατί στο τέλος σε ρωτάει ο πελάτης, ο distributor, πού να το βγάλω πάνω κάτω, ποια είναι η άποψή σου, αφού είναι τόσο καλό το προϊόν, πρέπει κάτι να πεις. Γνώση εξαγωγικών διαδικασιών, documentation. Οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν, δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Διαπραγμάτευση ασφαλών όρων πληρωμής. Θα σας πω και με τις τράπεζες τι γίνεται σε αυτή τη δικασία. Ασφάλεια πιστώσεων, εξαγωγών. Των πωλήσεων. Πολύ σημαντικό, κάποιοι για το κόστος δεν το κάνουν. Είναι βασικά πράγματα. Έτσι για την ιστορία, αυτά τα έχει βγάλει ο Kotler, έτσι, το 2003. Ο Kotler είναι ο γκουρού του marketing, έτσι. Και λέει, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι τιμολόγησης. Τιμή κατόφλι. Βάση ανταγωνισμού, ο μπούσουλας, έτσι του λένε, δηλαδή τι πουλά ανταγωνισμός, εγώ θα το κάνω μπούσουλα, σαν διαδικασία. Και βάση αξία για τον πελάτη, τιμή οροφής. Δηλαδή, πόσο ισχυρό είναι το προϊόν στα needs του πελάτη. Τρεις είναι οι τρόποι. Μπορώ να σας εξηγήσω οτιδήποτε, δεν θέλω να επεισέλθω, γιατί είναι λίγο κουραστικό. Λοιπόν, 8. Είστε μόνοι σας, δεν θα σας βοηθήσει ποτέ κανένας. Επομένως, αυτά είναι τα 8 που πρέπει να προσέξετε στο κομμάτι των εξαγωγών. Πρόσφορες αγορές για εξαγωγές. Μήπως θέλετε break για κάτι ή όχι? Μήπως σας κούρασα και θέλετε κάποιο break? Όχι. Okay. Λοιπόν, πρόσφορες αγορές.
Λοιπόν, EU. Εδώ είπαμε δεν είναι εξαγωγές, είναι πωλήσεις. Λοιπόν, τεχνοκρατική αγορά. Πρέπει να αποδείξετε ότι είσαι σοβαρή εταιρεία. Έχουν γίνει ευτράπελα, σας είπα, μέσα και στην κρίση και γενικά τον Έλληνα κάπως. Πρέπει να αποδείξει ότι είσαι κάτι σοβαρό. Τέλος. Αυτό θεωρείς το δεδομένο. Αν πας σαν φτωχός συγγενής, αλλά έχω καλό προϊόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Να τους πλησιάζεις στο ίδιο επίπεδο, όχι πιο χαμηλά. Δηλαδή, ακούμε κάτι. Κάτι πελάτες λένε, ξέρεις, δεν έχω το καλύτερο website. Δεν έχω κάνει αυτό, δεν έχω... αλλά έχω καλό προϊόν. Θα τους δώσω αυτή τη τιμή και όταν θα δώσω σε διαπραγμάτευση, γυρίσουν πίσω, σιγά μην γυρίσουν πίσω, λοιπόν, θα τους δώσω καλύτερη τιμή. Κάτι παλαβά πράγματα. Δεν θα γυρίσει ποτέ κανένας πίσω. Αυτοί τα παίρνουν και ειδικά οι buyers στα μεγάλα μαγαζιά, τα βάζουν και σε προγράμματα, σε πετάνε απ' έξω. Τελείωσες. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο σεβασμός προς την Ελλάδα έχει περάσει 10 κύματα, να μην επισέρχομαι. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες. Έχουν γίνει πολλά γέλια ευτράπελα και απαιτούνται πιστοποιήσεις και είναι σημαντικά τα βραβεία, ειδικά στο food industry. Και όχι μόνο. Πιστοποιήσεις, αν πας έξω και δεν έχεις, γενικά, έτσι, σου λέει τι είσαι εσύ. Από πού ήρθες. Δηλαδή δεν έχεις πιστοποιημένο το προϊόν και εγώ θα το βάλω στο κράτος μου και το δώσω. Εγώ θα πάω φυλακή. Δεν πας εσύ. Σε EU είναι απλά τα πράγματα, θέλει απλά λίγο marketing και να πεις ότι είσαι σοβαρός. Να το πιστεύεις όμως ότι είσαι σοβαρός. Το τι είναι αυτό, prove it, απέδειξε το. Απέδειξε ότι είσαι κάτι σοβαρό για να σε βάλω να αρχίσω να σκέφτομαι. Και πρέπει να έχετε υπομονή γιατί όταν θα κάνεις κάποια πράγματα που θα δούμε, σε βάζουν κάπου, σε παρακολουθούν, γιατί όλοι έχουν προμηθευτές. Δεν θα πετάξεις τον προμηθευτή του για να πάρει εσένα. Τη στιγμή όμως που θα έρθει το timing, θα σε δοκιμάσει. Θα σου δώσει το δικαίωμα σαν διαδικασία. Ακούστε παράδειγμα. Αυτό είναι ένα σαλιγκάρι. Κάποια εταιρεία, δεν θα σας πω πού, σε κάποια περιοχή δεν θα σας πω πού, πουλάει πολλά σαλιγκάρια. Σε Βέλγιο, Γαλλία, προς τα εκεί που τα τρώνε. Και έκανε μαμουνιά τα χαρτιά. Κλασικό. Κλασικά εικονογραφημένα. Και πάει. Από εδώ, από το Μακεδονία, πάνε κάτι κουτιά με ζωντανά σαλιγκάρια. Αν δεν το ξέρετε, τα σαλιγκάρια ταξιδεύουν ζωντανά γιατί θέλουν να τα κάνουν και κάτι άλλο. Πρέπει, εκτός τα τυποποιημένα, θέλουν και τα ζωντανά. Σε χαρτοκιβώτια με τρυπούλες για να αναπνέουν. Και κάναν τη μαμουνιά. Μείνανε 22 μέρες στο κάργο. Άρχισαν τα σαλιγκάρια τα δυστυχισμένα και βγήκαν τα κουτιά και περπατούσαν στον αεροδιάδρομο δεξιά-αριστερά. Γιατί κάποιος έκανε μαμουνιά και ήρθαν οργανώσεις, όχι ελληνικές, από ξένες εταιρείες που τους δώσανε και ήρθαν και φωτογραφούσαν και λέει τι κάνετε στα ζώα τα καημένα. Άκουσαν, κάναν μαμουνιά με τα σαλιγκάρια. Λοιπόν, Τσάινα. Είναι καλά να ακούσουμε για την Τσάινα, γιατί μπορεί να διανύουμε κάποια θέματα. Είναι μια τεράστια αγορά. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που μπορούν να μπουν. Να σας πω, έχουμε εμείς γνωριμία, για όσους σας δίνω πληροφορία, προσέξτε, έχουμε ένα νομικό σύμβουλο, Έλληνα, Αμερικανοθερμένο, ο οποίος είναι σε τρία. Πρόεδρε, φεύγεις. Ατούλη. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Έλληνας, Αμερικανοθερμένος, ο οποίος είναι παντρεμένος με κυβερνητική Κινέζα, ο οποίος είναι σε τρία κράτη, γιατί εκεί πέρα δεν είναι μία Κίνα, υπάρχουν και κράτη, Σετσουάν, το Νατάλο, 200 εκατομμύρια το καθένα, και είναι ο νομικός σύμβουλος σε τρία κράτη. Και αυτή τη στιγμή θέλουν Κινέζοι να πουλήσουν, δηλαδή να βγουν να πουλήσουν, θέλουν να αγοράσουν, θέλουν να επενδύσουν. Για να σας πω ένα παράδειγμα τώρα για να πάλι το πάω στην Ελλάδα. Πριν το COVID, μια κινέζικη εταιρεία 8 billion ήθελε να επενδύσει έξω από την Αθήνα για να στήσει εργοστάσιο με αυτοκίνητα και φυσικά δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρω που σκαλώνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω που σκαλώνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, υπάρχει επομένως
υπάρχει Έλληνας στον οποίο έχουμε επαφή, ο οποίος θα ήθελε ίσως να συνεταιριστούν εταιρείες από την Κίνα με ελληνικές εταιρείες σοβαρές, να ανταλλάξουν, να κάνουν. Σας δίνω πληροφορία. Εντάξει, εκεί μένω. Λοιπόν, τεχνοκρατική αγορά και μη τεχνοκρατική η Κίνα. Είναι και λίγο επικίνδυνη. Έτσι. Λοιπόν, θέλει πολύ εξαιρετική προσοχή με συνεργάτες. Έχει γκάνγκστερ, έχει πολλούς γκάνγκστερ. Έχουν απαγάγει ακόμα και τη γυναίκα του πελάτη, να το ξέρετε. Λοιπόν, θέλει πολύ ισχυρό μάρκετινγκ και πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εταιρεία ελληνική, η οποία την καλή εποχή έφερνε κάτι gifts που βάζανε στα προϊόντα, στο skip δηλαδή, βάζανε και μια κούπα. Μετά αυτά καταργηθήκανε και τότε θεωρήσαν παραπλάνηση ουσιαστικά προς τον καταναλωτή. Αυτή τέλος πάντων έκανε δείγματα για τις πολυεθνικές και τα έφερε. Ακούστε τώρα πώς δουλεύουν αυτά τα κινεζάκια. Λοιπόν, παραγγείλαν αυτό. 100.000 μάχια για την Amstel. Εκείνο το διάστημα. Και ήρθε αυτό. Ήρθε το δείγμα, ήταν αυτό. Και μετά έρχεται το κάργο, τα κοντέινερ και ήταν αυτό. Και πάει, λέει αυτή, δεν τον παραλαμβάνω. Ρε παιδιά, άλλο σας έτσι, άλλο μου ήρθε. Και μπαίνουν στον Πειραιά τα προϊόντα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μιλάμε με την τράπεζα, δεν θα ονομάσω την τράπεζα. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια διαδικασία της τράπεζας να το ψάχνει. Προσέξτε, αυτοί που πουλήσαν οι γκάνγκστερ, αυτοί έχουν στην Κίνα κάτι τεράστια, η Κίνα έχει κάτι τεράστια σαν γήπεδα, σαν το Palette Sport, γήπεδα που έχει 3, 4, 5.000 Κινέζους που δουλεύουν, που ξέρουν όλες τις νομοθεσίες για όλο τον πλανήτη. Σηκώσαν τηλέφωνο σε αυτή την τράπεζα και της είπανε, αν δεν ελευθερώσεις τα λεφτά τώρα, δεν εξετάσαν αν είναι γκάνγκστερ ή όχι, θα σε βάλουμε blacklist στην Κίνα. Και πατήσαν το κουμπί και μεταφερθήκαν τα λεφτά. Για να καταλάβετε πόσο δύναμη έχουν οι Κινέζοι. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο σεβασμό στην Ελλάδα, γιατί θεωρούν ότι είναι ένας αρχαίος πολιτισμός όπως ο δικός τους και πραγματικά υπάρχει μεγάλο σεβασμός. Λοιπόν, το νομικό πλαίσιο είναι ισχυρό, αλλά καλύπτει τους Κινέζους κατά πολύ. Πρέπει να έχεις πραγματικά συνεργάτες. Και απαιτούνται πιστοποιήσεις που πρέπει να τις συντορίσεις και αλλάζουν. Κάτι παλαβά πράγματα, αλλά πρέπει να έχεις άνθρωπο. Λοιπόν, πολύ σημαντικά τα βραβεία και έχει tricks. Κάνουν πάρα πολλά tricks. Είναι μια αγορά όμως που κάποια ελληνικά προϊόντα, επειδή αγαπάνε την Ελλάδα, μπορούν να πάνε τρένο. Απλώς πρέπει να το δουλέψεις αυτό. Εμείς έχουμε την επαφή, όποιος θέλει, του τη δίνουμε. Λοιπόν. Και ουσιαστικά οι Κινέζοι λένε αυτό στα Κινέζικα. Ελάτε. Ελάτε. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει αρχές, το ένα τάλλο. Λοιπόν, USA. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε η γη της επαγγελίας. Όποιος μπει εκεί πέρα έχει λύσει το πρόβλημά του. Αλλά θέλει να μπει σωστά. Εκεί πέρα δεν μπαίνεις. Γεια σας, ήρθα. Γιατί έχουμε ακούσει παλαβά πράγματα πάλι. Προσπαθούμε να πουλήσουμε όπως στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τεχνοκρατική αγορά. Δεν το συζητάμε. Είναι τόσο οργανωμένοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο συνεργάτης σας, από εκεί, που θα πρέπει να έχετε συνεργάτη, πρέπει να είναι πολύ ισχυρός και να ξέρει την νομοθεσία και το ένα και το άλλο. Δεν σας λέμε ποτέ να κάνετε εταιρεία. Έχουμε κάτι παλαβέλα, θα πάω να κάνω εταιρεία στην... Θα σας ξεσκίσω με δικηγόρη. Μιλάμε τώρα, η εργατόρα είναι 600 δολάρια, έτσι, για ένα μέσο γραφείο νομικό. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ισχυρό marketing. Συνεργασίες με distributor, πάντα μέσω agent. Εκεί πέρα τι κάνανε οι Αμερικάνοι. Βάλαν προθάλαμα τους agents. Για να ρίξουν το βάρος αυτούς. Σου λέει, για να μην μπαίνει ό,τι να είναι μέσα, βάλαν προθάλαμα που υποχρεωτικά παίρνει κάποια commission, τους agents, και όλα παίζουν με αυτούς. Πρέπει επομένως να βρεις τους agents. Αυτοί ξέρουν και τους distributors και τα πάντα. Φυσικά, αυτοί είναι πόλος έλξης. Όλοι οι agents. Από εκεί μπαίνεις. Αλλά είναι γη της επαγγελίας. Το νομικό πλαίσιο είναι τελείως σωστό. Απαιτούνται επιστοποιήσεις που είναι περίπλοκες, αλλά ακολουθείς τις διαδικασίες. Έχει το FDA τους, έχει κάποια πράγματα. Αν δεν τα κάνεις, δεν το συζητάμε, έτσι. Η γη της επαγγελίας. Λοιπόν, σας έχω 2-3 πράγματα. Τι πρέπει να κάνετε, γραφή, από εκεί ξεκινάς. Πριν ακόμα να σκεφτείς για εξαγωγές, αν έχεις πάρει τις πληροφορίες, ξεκινάς από το FDA. Εντάξει. Λοιπόν, έχει τέλος πάντων μια διαδικασία για να προετοιμαστείς για τα προϊόντα σου, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι follow the process. Τέλος. Δεν ακούνε τίποτα. Δεν έχει μαμουνιές. Έχεις βρεθεί κάτω. Θυμάμαι, πήγαμε Αμερική και βγήκαμε πολλές πτήσεις.
Ακούστε μια φάση τώρα η οποία δεν έχει σχέση με τις εξαγωγές, αλλά πρέπει να ακούσετε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ακολουθούν τις διαδικασίες. Λοιπόν, και κάποια στιγμή έτσι όπως πήγαμε και μας τσεκάρανε, όχι εμπένα, εγώ περνούσα, γιατί έχω αμερικάνικο διαβατήριο, περνούσα και είναι μια Αμερικάνα, πολύ σίγουρα, λοιπόν, έχει σταματήσει μια γιαγιά, τη Μεξικάνα, ήταν λίγο περίεργο το πρόσωπό της, και της άνοιξε τη τσάντα. Και εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως την άνοιξε, βρήκε ένα τάπερ. Και είχε μέσα φαγητό. Εγώ φαντάστηκα ή κάτι σε σκουλικοειδές είναι, το οποίο ήταν παγιρεμένο και το πήγε στο παιδί της. Και αρχίζει αυτή να φωνάζει, να φωνάζει, και σκάνε μύτη τα Μαρίνς, την πατήσαν κάτω τη γιαγιά, έτσι μιλάμε με τα όπλα. Σοκαριστήκαμε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ακολουθούν τις διαδικασίες που οι οποίες έχουν οριστεί. Δεν καταλαβαίνουν. Οπότε follow the process. Τίποτα άλλο. Καναδάς. Μια πολύ εύκολη αγορά, πολύ καλή αγορά, μας γουστάρουν πάρα πολύ Καναδοί. Δεν χρειάζεται FDA και prior notice, γιατί απλώς η ετικέτα πρέπει να είναι σε δύο γλώσσες, μιλάμε για τα καταναλωτικά, και η καταλληλότητα πάει από ονομαρχία. Αλλά είναι μια καταπληκτική αγορά. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο όπως η Αμερική. Λοιπόν, για Λατινική Αμερική, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, εκεί να σας πω μόνο αυτό, είναι Union, όπως είναι η Ευρώπη. Δεν μπαίνεις, χτυπάς ένα κράτος, Βραζιλία και θέλω να μπω. Δεν μπαίνεις. Έχουν αφήσει οι Αμερικάνοι πίσω πόρτα το Μεξικό και από εκεί πέρα μπαίνεις. Κάνουν εκθέσεις κοντά και έρχονται όλοι, βρίσκουν τους distributor και τους βάζουν και μπαίνεις στο Union, όπως είναι και στην Ευρώπη. Λοιπόν, Ντουμπάι, προσέξτε, Εμιράτα. Οι αγορές είναι τρεις εκεί, έτσι να έχετε μια άποψη. Είναι το retail, τα mall. Δηλαδή η ζωή είναι μέσα στα mall. Όλοι οι ξένοι ζουν μέσα στα mall. Επομένως είναι μια μεγάλη αγορά που έχει μαγαζιά, ό,τι θέλεις. Η κυβερνητική αγορά, η οποία είναι το construction, δηλαδή την απίστευτη δεκαετία μέχρι το 2010, απίστευτα έργα γίνανε εκεί πέρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι η κυβερνητική αγορά που γίνονται διάφορα έργα. Και υπάρχει και η local αγορά. Επιστρέψτε στην έκφραση, οι δούλοι τους. Πακιστανέοι, Μπαγκλαντές, τον Αντάλο έχουν τη δική τους αγορά. Είναι τρίτες οι αγορές. Κάποιος για να θέλει να μπει με ρούχα, με φαγητό, με διάφορα προϊόντα καταναλωτικά, μολ. Τέλος. Πας, ανοίγεις μαγαζί, ανοίγεις μαγαζιά. Δεν έχει η λογική του wholesaler. Είναι μόνο σε κάποια. Υπάρχουν wholesalers που πάλι όμως είναι οι δύο Πακιστανοί. Έτσι. Οι Άραβες, να ξέρετε, είναι 25.000. Έχουν καμιά. Πόσα εκατομμύρια, και οι Άραβες είναι 25.000. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Σαν διαδικασία. Φυσικά δεν δουλεύει κανένας. Εκεί με το που γεννιέται, του δίνει ένα σπίτι και θα έχει δουλειά. Ο πιο χαζός, τέλος πάντων. Οι άλλοι είναι και μέσα στα κόλπα, τέλος πάντων. Επομένως, αν θέλει κάποιος να μπει εδώ, θέλει έκθεση. Είναι δεδομένο. Εντάξει. Και να αναπτύξει κάποιες σχέσεις. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι καλά να αφήσεις και άνθρωπο να τους τρέχει, να πίνεις τσάι, να τους μιλάς, να τους ξαναμιλάς. Είναι έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια, τώρα έχει την νεκρή ζώνη που λέμε ουσιαστικά, που μπορείς να κάνεις την εταιρεία σου. Πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε η νεκρή ζώνη, η ουδέτερη που μπορούσες να στηθείς. Έπρεπε να έχεις σπόνσορα. Θα το έχετε ακούσει αυτό, ο οποίος έπαιρνε κομμάτι, ποσοστό της εταιρείας σου, αν έκανες εταιρεία εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει σεβασμός στους Έλληνες, Yunnan, πάρα πολύ. Είναι πολύ safe οι διαδικασίες. Μαμουνιές δεν κάνουν οι Άραβες. Οι Μπαγκλαντές, οι Πακιστανοί και οι Ινδοί κάνουν, να ξέρετε. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Το νομικό πλαίσιο είναι 80% σας προστατεύει. Αλλάζουν οι νομοθεσίες στον Αντάλλο, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Και απαιτούνται πιστοποίηση που πρέπει να γνωρίζετε. Κάποιος από εσάς, εκτός από τον κύριο, πήγε προς τα κάτω για να πουλήσει. Ας πούμε, θέλετε να μπείτε με τρόφιμα. Έχει όλα τα hypermarkets μέσα στα τέτοια. Μέσα στα mall. Αν μπει σε ένα, μπήκε σε όλα. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, επομένως, εκθέσεις, μπαίνεις έτσι. Σε UAE μπαίνεις μόνο έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή το πρώτο είναι αυτό, το βάπτισμα του πυρός. Και υπάρχει και αυτό. Δείτε το καλά λίγο, αυτός είναι αληθινός. Ο τύπος αυτός, όλοι αυτοί που πάνε σε εκθέσεις, θα μου πείτε κι εσείς αν το έχετε γευτεί. Υπάρχουν κάποιοι τύποι περιπατητές που λένε, παίρνουν το τρόλι, περνάνε από stand-stand, παίρνουν προσπέκτους, σου μιλάνε και σου λέει, α, πολύ ωραίο προϊόν. Ξέρεις, είμαι εδώ πέρα, κάνω τα πάντα, είμαι θεός. Δες λίγο το website μου,
Δες τη φοβερά, δεν σε αντιπροσωπεύω, όλα fake. Δηλαδή έχει βάλει, έτσι δεν είναι αγαπητέ, έχει βάλει επάνω 15-20 brands, δηλαδή στο food έχω αυτούς τους πελάτες, τον αντάλλο, και λέει τι θες να κάνεις, γιατί είσαι εδώ πέρα ναυτιλιακά, τι είσαι food, τι είσαι αυτό. Εγώ λέει, τους ξέρω όλους, για να δούμε το δικό μου, τι θες ναυτιλιακά, δες εδώ πέρα ποιος αντιπροσωπεύω. Και βλέπεις κάτι τέρατα τώρα, έτσι. Και του λέω, κοίταξε, δεν παίρνω πολλά. $1,000 το μήνα. Και λες, $1,000 τα πετάω. $1,000 το μήνα. Συν ποσοστό, σου βάζει και ένα ποσοστό. Πας τρως μαζί του, το ένα το άλλο. Και στο τέλος, τι γίνεται. Δεν κάνει τίποτα. Περνάνε 3-4 μήνες. Ρε Χασάν, τι έγινε, τι έκανες με το δικό μου. Φανταστείτε ότι δαγκώνει καμιά 30-40 σε κάθε έκθεση. Παίρνει χιλιάρικα. Του φεύγουν κάποια, έρχονται άλλοι. Αυτοί είναι οι περιβόητοι περιπατητές οι Χασάν. Αν πάτε θα τους δείτε, είναι με τα τρόλια, έτσι κάνουν. Να το ξέρετε. Σας έτυχε. Έτσι, έτσι. Ειδικά εκεί πέρα είναι επαγγελματίες. Χασάν. Χασάν. Αυτός είναι πραγματικός. Πώς. Και τι είναι, τώρα χάσεις και 2-3 χιλιάρικα και μετά λες, εντάξει, πάει ο Χασάν. Αυτός είναι αληθινός. Δεν τον Χασάν, εγώ τον όνομασα. Το LinkedIn του είναι αυτό. Λοιπόν, Ρωσία. Προσέξτε, μου λέτε τώρα γιατί θα μιλήσω για Ρωσία. Αφού όλα κύκλος είναι. Σε λίγο καιρό, πάλι αγαπημένη θα είναι, αφού την ξέρετε την ταινία. Πέντε πράγματα να ξέρετε, μη τεχνοκρατική αγορά. Είναι δύσκολη αγορά. Μιζώνονται όλοι, μα το πούμε λίγο ελληνικά. Δηλαδή, έχω δει πράγματα να φτάνει το προϊόν και να το κοιτάνε και σου λέει πώς θα πάει πιο πέρα. Φοβερά πράγματα. Ακόμη έχουν. Αν η Βουλγαρία καθάρισε ως ένα σημείο, αυτοί ακόμα έχουν πολύ χρόνο. Λοιπόν, εκεί αν δεν έχεις Ρώσο, δεν μπαίνεις μέσα. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρός. Γιατί, προσέξτε, με το που θα τελειώσει η ιστορία με την Ουκρανία, θα ανοίξουν τα σκοί του αιώλου. Προσέξτε το. Αγαπούν την Ελλάδα, για την Ορθόδοξη, τέλος πάντων, το νομικό πλαίσιο 80%, υπάρχουν πολλές μαμουνιές, πιστοποιήσεις που τις αλλάζουν συνεχώς, και πολλά tricks. Αλλά είναι μια αγορά με 250 εκατομμύρια. Θα, σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, πάλι αγαπημένοι θα είμαστε. Λοιπόν, έφερα τη Σάιπρος. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιος έχει πάει τελευταία Κύπρο. Ξέρετε τι γίνεται στην Κύπρο. Δηλαδή πάνε και παίρνουν ελληνικές εταιρείες και λέει πήρα το distribution για Ελλάδα και Κύπρο και δεν έχει πατήσει ποτέ Κύπρο. Μιλάμε τώρα για λεφτά. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν πραγματικά παίζουν μπάλα. Ή έχετε δει καθόλου την Κύπρο. Να μου πεις δεν είναι πολλά, 800.000 είναι περίπου. Και έχει περίπου άλλα, παίρνουν και 3-4 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Μιλάμε για κατανάλωση. Τα έχετε δει καθόλου, την πλησιάσατε καθόλου την Κύπρο, να δείτε τι γίνεται. Μιλάμε για άνθρωποι τεχνοκρατικά, αγγλοσαξονικό δίκαιο, όλα μέσω τραπεζών. Δεν έχει μαμουνιές. Πρέπει να είσαι χαζός για να χάσεις λεφτά. Δείτε τι. Και είναι τώρα, μιλάμε, έχουν και προσβάσεις Λίβανο, UK. Ανοίγεις πόρτες. Ισραήλ, Αίγυπτο. Πρέπει να τη δείτε λίγο την Κύπρο. Φυσικά υπάρχει το προηγούμενο με τους Ελλαδίτες, αλλά τα ξεπεράσαμε αυτά σαν διαδικασίες. Λοιπόν, επομένως, για να κάνεις εξαγωγές, πρέπει να βάλεις στο μυαλό σας ότι αν δεν στήσεις ένα back office, δηλαδή το CRM σου, μια κυρία, να στήσεις 5-10 πράγματα, για να αρχίσεις, από εκεί ξεκινάνε, με τον back office, όλα ξεκινάνε μέσα από την εταιρεία. Δεν πας στις εκθέσεις. Βρίσκεις τα leads σου, τα βάζεις, κάνεις μια έρευνα ανταγωνισμού, βρίσκεις τα leads, τα βάζεις στο CRM σου, κάνεις τα marketing που θα δούμε σε λίγο, στέλνεις τα email σου, κάνεις follow-up, ενηλικιώνεις πελάτες, με κόστος το πάτωμα. Όλα ξεκινάνε με back office. Δεν ξέρω τι σου λένε έξω, θα πάμε στην έκθεση, δεν στοιχίζουν τα πράγματα, δηλαδή η ανάπτυξη εξαγωγών. Ειδικά τα πρώτα βήματα. Θέλει υπομονή 7 με 18 μήνες. Βάλαμε μέσους όρους. Δηλαδή, το food industry 4 με 12 μήνες. Γιατί στέλνεις δείγμα, το δοκιμάζει, ναι, όχι. Τα βιομηχανικά προϊόντα 8 με 24 μήνες. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι στα βιομηχανικά. Επομένως, θέλουν να νιώσουν ασφάλεια. Τα services, υπηρεσίες 6 με 12 μήνες. Δηλαδή, από αυτά που έχουμε κάνει τα πάρα πολλά project. Λοιπόν, αν είστε ανυπόμονοι σε εξαγωγές, δεν θα πάρετε αποτέλεσμα. Δεν θα πάρετε. Το ενηλικίωση δεν κάνεις μέσα σε μία μέρα. Λοιπόν, και ακολουθήστε τα βήματα. Δηλαδή, υπάρχουν τρία κυκλώματα. Το pre-sales, το pre-export, πώς θα οργανωθώ για να κάνω κάποια πράγματα. Το export, πώς θα εξάγω και μετά το after. Για να τα δούμε.
Το pre-sales, το δηλαδή ξεκινάει η διαδικασία, είναι πώς θα προσελκύσω πελάτες, να τους βρω, να τους μιλήσω, να το πάω πιο πέρα. Τόσο απλά. Και βασικά συστατικά τι είναι, σίγουρα επιστοποιήσεις. Γιατί θα σου πει ο άλλος, έχεις επιστοποιήσεις και θα έρθει στο κράτος μου. Δηλαδή θα σκαλώσει εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, μην πας και πεις ναι, έχω καλό προϊόν. Θα πρέπει να είσαι μελετημένος. Να ξέρεις τον ανταγωνισμό και τι θα τους προτείνεις σε κόστος, σε συσκευασίες, αυτό το ένα το άλλο. Πρέπει να ξέρεις να μιλάς. Δεν μπορούν, δεν θα σε εμπιστευτούν. Δηλαδή, πήγαν εταιρείες και τους βλέπουν έτσι και λέγουν, έχω καλό προϊόν, έχω καλό προϊόν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, γνώση αγορών στόχων. Πού θέλω να πουλήσω. Εκεί. Ξεκάθαρα. Δεν είναι να πετάξω, ξέρω εγώ, το coin και όπου σκάσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρωτάς, πληρώνεις για να μάθεις. Υπάρχουν έρευνες. Πού θα πας σαν διαδικασία. Λοιπόν, και τι λέμε. Μην ξεκινήσετε με μία αγορά. Με τέσσερις. Το βάλα δύο για να μην σοκάρω. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσεις με τέσσερις αγορές. Γιατί η μία μπορεί να ελικιωθεί πιο γρήγορα, η άλλη πιο αργά, πιο γρήγορα. Έχουμε δει επιχειρήσεις να στοχεύουν σε μία αγορά και να σταματάνε γιατί δεν βγήκε. Τέσσερις αγορές. Εδώ λέει δύο για να μην σοκαριστείτε. Λοιπόν, επιλογή καναλιού. Πού θέλω να πουλήσω. Σε distributor. Θέλω να πουλήσω εκεί. Θα παίξω μέσω agent. Δηλαδή πρέπει να ξέρω γιατί όλα έχουν σχέση και το marketing και το packaging και η εμπορική πολιτική ανάλογα στο κοινό. Πρέπει να κάνεις competition analysis. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εδώ μέσα υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή. Εδώ μέσα. Που κάνει, βάλαμε και ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε τους ανταγωνιστές πόσο πουλάνε, τι κάνουν τον αντάλλο. Εσπιονάζει κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε. Υπάρχουν μεθοδολογίες ή το αγοράζεις. Ή στέλνεις και λες, βάζεις ένα φίλο σου που είναι trader, ζητάει προσφορά και αρχίζεις και βλέπεις από διαφορετικούς τι γίνεται σε ένα κράτος. Δεν είναι τόσο τρομερό. Θέλει CRM, τέλος. Χωρίς βάση δεδομένων δεν παίζει η διαδικασία. Website πρέπει να είναι wow. Έτσι όπως το γράφει. Wow. Το πρώτο που κάνει ο άλλος είναι να δει το website. Αν δεν είναι wow και είναι σταματημένο το 19 πριν το COVID, σε διαβάζουν, όλοι σε διαβάζουν. Wow. Αυτή είναι η λογική. Το website είναι παράθυρο στο πλανήτη Γη. Και τι, πρέπει να είναι πολυγλωσσικό. Δηλαδή, αν απευθύνεσαι σε Γάλλους, γαλλοφόνους, πρέπει να μιλάει γαλλικά. Τέλος. Είναι τύπ. Δεν μπορεί να μιλάει αγγλικά. Πρέπει να είναι τα βασικά και στα γαλλικά. Να προσέβει κυρίως το wow, να είναι updated, δεν μπορεί να σταματημένο το 18. Καλά είναι να υπάρχουν Google Analytics από πίσω για να βλέπεις τι στο καλό και το SEO. Το SEO είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το SEO σε βοηθάει, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο κώδικας που είναι πίσω, αν είναι όμορφο ή άσχημο το website, το οποίο σε ανεβάζει πιο πάνω. Αυτή τη στιγμή, για όσους δεν ξέρουν, η Google άρχισε να πουλάει τέτοιες υπηρεσίες. Από το να πας και να πληρώνεις μια εταιρεία η οποία θα σου βγάλει το SEO και όλα αυτά, πας πληρώνεις την Google και πάει στο Θεό. Με βγάλαν υπηρεσίες η Google ίδια, να ξέρετε. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ. 81% των καταναλωτών πάνε και βλέπουν το website που θα καταναλώσουν. 81%. Και λέει 71% παγκοσμίως των επιχειρήσεων, των σοβαρών επιχειρήσεων, οι οποίοι παίζουν, the traders, έχουν website. Δηλαδή που φτάσαμε. Δηλαδή είναι το βασικό εργαλείο. Τέλος. Λοιπόν, θέλει στρατηγική marketing. Μη σας τρομάζει αυτό. Εξαρτάται τι θέλετε να κάνετε. Μη σας τρομάζει αυτό. Δηλαδή, το marketing είναι, ξέρετε, είναι τα 4P που λέμε, που τώρα είναι 7, έτσι δεν είναι 4. Τέλος πάντων. Το θέμα ποιο είναι. Κάνεις επιλογή από το path που θα πας, πώς το λένε, το μονοπάτι που θα πας όσον αφορά το κανάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν είναι distributor, δεν είναι distributor. Αν θα κάνεις διαφήμιση, θα κάνεις διαφήμιση. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ακριβό. Έτσι, για να είμαι συνοπτικός, για να ξέρετε, τα βασικά εργαλεία για εξαγωγές είναι LinkedIn, θα το αναλύσουμε σε λίγο, LinkedIn, email campaign, follow-up με άνθρωπο και το CRM που πρέπει να είναι η πλατφόρμα. Επομένως, και από τη στιγμή θα κάνεις λίγο digital, αν δεν θες να πουλήσεις όλο τον πλανήτη, πρέπει να δουν λίγο ενεργό το LinkedIn σου ως ισχυρό. Εντάξει, ανάλογα τι προϊόν έχεις, έτσι. Εγώ σας λέω τα βασικά τώρα. Ότι να δείξεις μια φυσική παρουσία με wow website, να δουλεύουν το Facebook, το Meta, να έχει κάποια πράγματα, άντε να μπορείς να μπουστάρεις από εδώ στην Αγγλία, να κάνεις boost χορηγημένες,
Αλλά αυτή η λογική είναι στο B2C, στον τελικό καταναλωτή. Το LinkedIn είναι μεγάλο εργαλείο. Και το email campaign δεν θέλει πολύ ακριβά πράγματα. Είναι αυτά που έχετε στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, marketing tools, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, πρέπει να στήσετε το company profile της εταιρείας σας σωστά και σε γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πρέπει να τα έχετε έτοιμα. Από πόσες αγορές πάτε. Ένα είναι αυτό. Το προϊοντικό company profile για τα προϊόντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα έχει μπλα και φωτογραφίες, το άλλο έχει προϊόν και αναλύσεις. Δύο είναι. Και αυτό όμως σε γλώσσες. Τρία. Ακόμα και τα signatures είναι marketing. Πρέπει τα signatures στο κάθε email των ανθρώπων που μιλάτε πρέπει να είναι σωστά, η φωτογραφία, ποιος είσαι, τι κάνεις, έχεις awards, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, τα email στο website. Είναι marketing. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει το πρώτο script επικοινωνίας με email. Δηλαδή, θα στείλεις ένα email, τι θα του πεις, γεια σου, μπάρμπα, ήρθα. Είμαι εγώ πιο όμορφος. Πρέπει να υπάρχει ένα script. Κάτι να του πεις. Το πρώτο email. Πρέπει να στηθεί το πρώτο script και το follow-up, το τηλέφωνο. Θα πάρεις τηλέφωνο. Να του πεις, γεια σας, είμαστε τάδε, στείλαμε ένα email. Κάτι πρέπει να του πεις. Πρέπει να ξέρεις να του πεις. Το δεύτερο email επικοινωνίας. Και το δεύτερο follow-up επικοινωνίας. Δηλαδή, αυτά είναι βασικά. Εμπορική πολιτική. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, να σας πω ένα παράδειγμα. Στέλνετε newsletter, σας βρίσκουν μέσω του website, μέσω SEO, μέσα σε αποέκθεση και σου λέει, φίλε, θέλω να αγοράσω. Στείλω μου για ένα container κάτι. Σας συμβουλεύω, μην στείλετε τιμές. Ποτέ. Πρέπει να σηκώσεις τηλέφωνο, εννοείται, έχεις ένα coordinator και του πεις, γεια σας, πήραμε ένα email. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Μπορείτε να μας πείτε τι είστε. Καταρχήν, οι ξένες εταιρείες τι κάνουν. Ζητάνε το VAT number. Δεν ξέρω, το ξέρετε αυτό. Πρέπει να βρουν ποιοι είστε πρώτα. Δεν σου λέει, πρέπει να βρουν τι είσαι. Ποια εταιρεία, γιατί μέσα από το VAT μπορείς να βρεις ποιος είναι, πόσα χρόνια, τι, πώς, τι, γιατί. Επομένως, σηκώνεις τηλέφωνο. Δεν λέω να ζητήσετε το VAT number. Θα του πείτε, ρε φίλε, να σας στείλω μπορεί και πολύ. Τι είστε, είστε κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι μεγάλο. Πρέπει να καταλάβετε, γιατί προσέξτε. Αν στείλετε εμπορική πολιτική με ένα κοντέινερ, με ξέρω, ένα τεμάχιο, μια παλέτα, ένα μηχάνημα, εννοείται σε μια... πρέπει να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι και πώς εξελίσσεται. Γιατί εννοείται ότι ψάχνετε στρατηγική συνεργασία. Εξαγωγές δεν είναι one-off. Θέλετε έναν distributor στα ένα κράτος. Επομένως, μην στείλετε τιμές. Ποτέ. Ερευνήστε τον. Και σας προτείνουμε να βγάλετε τους στόχους για τους distributor. Όταν βρείτε τον πρώτο distributor, στο συμβόλαιο που θα γίνει, να απαιτήσετε τιμές, στόχους. Γιατί. Θα σου πει, δεν ξέρω. Ναι, όλες οι εταιρείες τους στοχοποιούν και τους λένε, περίπου στο εξάμεινο τι πιστεύεις, στο χρόνο τι πιστεύεις. Γιατί το κάνουν οι άλλοι. Για να δείξουν τη δέσμευση. Δεν σε σέβονται αν δεν τους στοχοποιήσεις. Τέλος. Και ακόμα έρευνα διανομής. Δηλαδή, το logistic. Δεν πρέπει να ξέρετε. Θα πουλήσετε εκεί. Δεν έχετε ιδέα. Βάλουμε ένα κόστος σε τι. Δηλαδή, έξω το εργοστάσιο, FOB, chief. Είναι βασικές. Πρέπει να ξέρετε. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ. Πες μας μερικά δύο πράγματα. Άνοιξε το και πες μας δύο πράγματα όσον αφορά για τη διανομή. Πες δύο-τρία πράγματα. Τι έχεις να μας συμβουλέψεις. Το βασικό στις εξαγωγές είναι το documentation, όπως πιστοποιητικά, άδειες, προϋποθέσεις εξαγωγών να υπάρχουν ανάλογα με τη χώρα στόχο. Η μεταφορά που είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Η μεταφορά θέλω να μου πεις λίγο. Δεν είναι βόλκινο μέσω ανθρώπων σαν εσένα που είσαι μέσα στο κύκλωμα του εκτελονισμού που ξέρεις και έχετε λίστες όσον αφορά τι συμβαίνει το ένα πάλε, το ένα τέτοιο, δεν τα κόστη για το... Ναι, τα κόστη. Διαφορετικά είναι για LCL ή FCL, τα αντίστοιχα στα οδικά ας πούμε. Ναι. Περισσότερο για να... Πάνε και βγάζουν εμπορική πολιτική και δεν είχαν υπολογισμένα αυτά. Και εκείνη τη στιγμή έχουν ένα κόστος, ξέρω εγώ, 1,2 και δεν έχουν υπολογίσει αυτό. Τη μεταφορά. Βέβαια. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και packaging σαν διαδικασία. Αυτά είναι marketing tools, αυτά είναι marketing, όλα, όλα. Βγάλετε από το μυαλό σας την marketing, διαφήμιση, website, όλα είναι marketing. Εμείς στο marketing ανήκουν αυτά. Και το sales είναι marketing, έτσι. Λοιπόν, τώρα, το digital
είναι φτηνό και μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε. Λοιπόν, πάλι στις εξαγωγές είναι συγκεκριμένα το SEO που είπαμε. Είναι σημαντικό. Το content marketing είναι κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Το email campaign, το email marketing. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι είναι επιστημονική φαντασία στο να κάνετε digital στοχευμένα σε μια αγορά. Αρκεί ο άλλος να ξέρει και να τη φύνει. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι παλάβα. Να κάνουν, λέει, boost στο Meta, δηλαδή Facebook και Instagram, από εδώ σε όλο τον πλανήτη. Τι παλάβα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάποιοι που δεν ξέρουν εξαγωγές και πάνε και πραγματικά δημιουργούν προβλήματα στους πελάτες. Τους παίρνουν λεφτά χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι δυνατόν, ξέρετε, για την μπάτσα τη μιλάμε, ανακράτος, να το κάνεις αυτό. Και αυτό είναι η B2C και το τελικό καταναλωτή. Όταν πας να κάνεις εξαγωγές, δεν πας να πουλήσεις το τελικό. Πώς θα πουλήσεις τη distributor, είσαι wholesaler. Το email campaign που είναι πάρα πολύ φτηνό, πρέπει να το βάλετε σαν λογική. Προσέξτε, κάθε μήνα πρέπει, λέει, 2. Που να έχεις ένα database και θέλεις κάθε μήνα του λες. Το ένα είναι product, το προϊόν μου έκανε αυτό, το R&D μου έβγαλε αυτό. Κάθε μήνα ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Press release. Συμμετοχή στην τάδε έκθεση, στρατηγική συνεργασία και είναι το κράτος. Το R&D μου έβγαλε ένα καινούριο προϊόν το οποίο αντικαθιστά αυτό, δηλαδή press releases. Βραβευτήκαμε από τον τάδε οργανισμό, είναι πολύ σημαντικό. Όταν επομένως ο ξένος σε βλέπει κάθε μήνα να κάνεις κάτι, αρχίζει και σκέφτεται θετικά. Έτσι είναι μια διαδικασία που είναι δωρεάν, έτσι σχεδόν. Λοιπόν, back office. Πρέπει να πάρετε μια κυρία που μιλάει μίνιμουμ αγγλικά, η οποία πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αυτή έχει συγκεκριμένη λογική τι θα κάνει. Full time, όχι part time, πώς θα βρει τα leads. Θα στείλει email, θα κάνει follow-up, θα κάνει ελικίωση του πελάτη, θα το φτάσει, θα διαχειριστεί και τα inquiries. Όλη τη διαδικασία. Είναι ο coordinator. Εργαλείο είναι. Και πώς θα βρείτε στοιχεία, τα social media, στο LinkedIn κρέμονται διάφορες εταιρείες, μέσω του Google, κάντε search με λέξεις κλειδιά, προσέξτε εδώ ένα tip. Όταν ψάχνετε κάτι στην Ισπανία, δεν το γράφετε μόνο αγγλικά. Αυτοί είναι στημένοι να πουλήσουν στη χώρα τους. Πρέπει τη λέξη κλειδιά να τη βάλετε ισπανικά. Γιατί αυτοί είναι στημένοι το website να πουλάει μέσα στην Ισπανία. Το τύπο είναι ότι πρέπει να δείτε και στη γλώσσα τους το κλειδί. Επικοινωνία με διπλωματικές αποστολές. Έχουμε και στην Ελλάδα που βοηθάνε. Ελληνικές διπλωματικές αποστολές, επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια βοηθάνε και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά τους εξαγωγείς. Αν σε περίπτωση, λέει, βρίσκουμε ένα distributor μεγάλο ή μάλλον ένα ανταγωνιστή, από κάτω μπορεί να γράφει τους distributor του κράτους που πουλάει τα προϊόντα του. Οπότε είναι πηγή. Λοιπόν, έτσι όπως ψάχνετε με τις λέξεις κλειδιά, μπορεί να σε βγάλει και database και σου λέει στο πουλάω. Έχω database με, με αυτές τις εταιρείες. Το θέλεις. Είναι μια διαδικασία. Συμβουλευτικές εταιρείες μπορούν να σας πουλήσουν και αν αναπτύσσετε σχέσεις με κάποιους οι οποίοι ακόμη δεν συνεργαστήκατε, δεν πάει να είναι κακό, του λες, ρε φίλε, εσύ σε Βόρεια Ιταλία. Έχεις κάποιον σοβαρό σαν εσένα στην Νότια Ιταλία. Συστάσεις. Σας κούρασα. Σίγουρα. Κουραστήκατε, αγαπητέ. Σίγουρα. Λοιπόν, το LinkedIn, αυτό είναι θεός, δηλαδή βρίσκεις μια εταιρεία. Αν πας και ψάξεις το LinkedIn και πεις θέλω τον purchasing manager της τάδε εταιρείας, θα σου βγάλει. Αυτή είναι η decision makers. Είναι απίστευτο εργαλείο. Δηλαδή, αν το καθηγητή είχε γράψει purchasing manager olive oil και σου βγάζει, φυσικά είναι αλγόριθμος, είναι απίστευτο εργαλείο. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στο sales. Είπαμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι για το pre-sale. Να βρούμε πελάτες και πώς θα τους διαχειριστούμε με marketing. Sales, διαχείριση πελάτων. Κοιτάξτε μια τριλογία. Αν κάνεις mass mail marketing δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι 3 με 29 της χιλής. Τέλος. Αυτά είναι μετρημένα. Δηλαδή αν μείνεις στο email campaign, SEO, 3 με 29 της χιλής. Αν κάνεις follow-up και έχεις την κοπέλα του back office, 1 με 2% είναι παλαβό. Αν αυτό λέει, θέλεις άνθρωπο να πάρει τηλέφωνο. Και αν πας σε ραντεβού, είτε μες στην έκθεση γιατί το έχεις προετοιμάσει, είτε έρθει, είτε πας, 10 με 30%
οι περισσότεροι δεν κάνουν σωστά ούτε καν το πρώτο σαν διαδικασία. Θέλετε πάλι CRM, το ξαναλέω, οπουδήποτε. Ο Γιώτης, εδώ πέρα στην κολονία. Λοιπόν, η διαχείριση των πελατών πρέπει να έχει στρατηγική. Δεν ψάχνουμε το μαγαζάκι του τρόμου. Αυτό που έλεγα, μην ασχοληθείτε με μικρούς πελάτες. Δεν έχουν να σας δώσουν τίποτε. Θέλουμε το μεγάλο σοβαρό οργανωμένο, ο οποίος, αν έχει οργάνωση, μπορεί να πει να τα πουλήσει. Πρέπει να πάτε σε ραντεβού. Είναι αυτό που σας έλεγα, πρέπει να πάτε να δείτε την οργάνωσή του. Πολύ σημαντικό. Δεν αλλάζουμε όρους συνεργασίας και δεν πάμε. Δεν γινόμαστε φιλαράκια. Οι Έλληνες το έχουν αποδείξει ότι γίνονται φιλαράκια. Λάθος. Αυτοί είναι αρπάχες εκεί πέρα. Θα σας βγάλουν έξω, θα δείτε και ούτε ένα ποτό. Μια μπύρα. Λοιπόν, ενώ το αντίστροφο γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεστε φίλοι. Δεν πάμε για τουρισμό. Εδώ είχα μια άλλη φωτογραφία, αλλά την έβγαλα. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή φωτογραφία και την έβγαλα. Και έβαλα αυτήν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάνε για τουρισμό κάποιοι. Λοιπόν, μην φοβάστε να στοχοποιήσετε πελάτη, πρέπει να είσαι στοχοποιημένος. Να ορίσετε στόχο για τον πρώτο χρόνο. Να παρακολουθήσετε τον πελάτη και να απαιτείτε. Φίλε, είχες πει ότι θα κάνεις, ξέρω εγώ, 5 κοντέινερ το πρώτο εξάμηνο. Και είσαι στα 2. Τι θα κάνουμε, γιατί φοβόμαστε να του μιλήσουμε. Αφού κάνουμε συμφωνία. Αν δεν κάνει τζίρο, κάναμε λάθος επιλογή, εμείς φταίμε, δεν φταίει αυτός. Και αν όλα πηγαίνουν καλά, προσέξτε, άλλη διαδικασία. Μέσα στην έκθεση έρχεται ο άλλος. Ή πάμε κοντά του. Δεν πάμε μέσα να καταγράψουν ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του. Τι παίρνει. Και εμείς το έχουμε και το παίρνει από άλλους. Πώς θα κάνεις cross-selling. Μπήκες με κάποιους κωδικούς. Εάν αναπτύξεις σχέση, γιατί να μην ξέρεις, να δοκιμάσουμε και αυτό. Να δοκιμάσουμε και αυτό. Έτσι δεν γίνεται το cross-selling στα διαδικασία. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι πελάτες. Ξεκινάω, είναι η ABC ανάλυση που λέμε. Το B-level. Please God, hope is serious. Δηλαδή, εταιρείες που πάνε να αναπτυχθούν, σου λέει, είναι κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου, να συνεργαστώ. Έτσι σκέφτονται το B-level. Το C-level, let's try. Γιατί όχι, εντάξει, ας πάρουμε μια προσφορά, ας δοκιμάσουμε. Στο κάτω-κάτω. Ενώ το E-level που θέλουμε και το B+, λέει, compete yourself. Διαγωνιστείτε ρε, είστε σοβαροί, έχετε καλό προϊόν, να το δω. Έτσι σκέφτομαι, μην φοβάστε να χτυπήσετε αυτούς. Το A και B+, ξεχάστε το C. Το C είναι για τα πανηγύρια. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες να δουλεύουμε το C. Για ποιο λόγο? Για παλέτες, για 5 μηχανήματα και όχι 500. Γιατί? Κάνετε δομές, σηκώστε μούρι το πρόσωπό σας και μπείτε στο A και στο B+. Και πάω στο τελευταίο κύκλωμα, after sales. Μετά, αφού πάει το προϊόν, 10 μέρες, σηκώστε τηλέφωνο. Έλα ρε Hans, όλα καλά. Είσαι happy. Όλα δεν ήταν καλά. Είναι πολύ σημαντικό το after sales. Πάρα πολύ σημαντικό. Το happy call που λέμε. Υπάρχει και το tracking. Δηλαδή, πλέον όλες οι εταιρείες που στέλνετε κάργο σας δίνουν ένα link. Στείλτε το, να ξεκίνησε το προϊόν, να το παρακολουθεί. Αυτό είναι marketing στα διαδικασία. Δημόσια σχέση. Αυτοί δεν έχουν name day, δεν είναι ορθόδοξοι. Με το birthday σας το λένε αν το ρωτήσετε. Και γουστάρουν πάρα πολύ αυτό. Ελληνικά προϊόντα, έτσι αγροτικά και λάδια και ξύδια και ιστορίες. Σας λέω ότι τρελαίνονται με ένα καλάθι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμαστείτε για το cross-selling, δηλαδή εφόσον συνεργαστείτε, πρέπει να μάθετε τι στο διάλογο συμβαίνει και τι άλλα προϊόντα παίρνει από τον αγωνισμό, για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα. Και το έχουμε παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, το cross-selling, ας πούμε, ένα CRM, προσέξτε, επάνω, λέει τα προϊόντα target, τι μπορώ να πουλήσω και κάτω τι πούλησα. Το πάνω λέει τι μπορώ να πουλήσω και κάτω τι πούλησα. Δηλαδή, πας και δεις ή του μιλήσεις, θα σου πει τι μπορείς να πουλήσεις μελλοντικά. Αν δεν είναι γραμμένα, δεν έχει ιδέα. Και αν το κάνεις σωστά, προσέξτε το νούμερο, αν το κάνεις σωστά σε 10 πελάτες, 21% αύξηση του τζίρου στο ενεργό σου πελατολόγιο. Αρχεί όμως να μην μείνεις και λέει παίρνει αυτούς τους 5 κωδικούς και τελειώσαμε. Προσπάθησε τον έκτο. Και αν το κάνεις λέει σωστά, 21%, τρελό νούμερο. Μετά παραγγελιψία. Λέει ο πελάτης, βλέπεις ότι ο πελάτης ψωνίζει, ξέρω εγώ, κάθε 40 μέρες. Και είναι σταθερός. Μέσω των CRM ή τα ERP, πατάς κουμπάκι και λες, κάθε 40 μέρες στην παραγγελία. Θα το βάλω κάθε 45, γιατί η κούλα, η σούλα, η μούλα που δουλεύουν μέσα και στο τηλέφωνο, δεν εμπιστευόμαστε δυστυχώς τον άνθρωπο, εμείς τουλάχιστον. Οπότε το κάνουμε automation. Πας και λες 40 μέρες παραγγελίες μεσόωρο.
κάθε 45 να μου βάλεις για 2 χρόνια να μου έχετε reminder ότι ο Hans δεν μου πήρε τηλέφωνο. Τον πάρω εγώ ρε Hans, γιατί δεν μου πήρες τηλέφωνο. Αν το κάνεις δηλαδή σωστά αυτό, την παραγγελία, και υπάρχει μέσω του CRM και ERP, 16% προσθετικά στο τζίρο. Προσέξτε, 21 συν 16 το νούμερο παλαβό. Στο ενεργό σου πελατολόγιο. Εσείς το κάνετε κάπως έτσι. Το έχετε οργανωμένο έτσι. Μην πιστεύετε τον άνθρωπο, όχι ότι είναι κακός. Μπορεί να τον πατήσει ελέφαντας. Μπορεί, δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνετε. Γιατί να μην το έχω, αφού έχετε μια παραληπτική. Αφού ξέρει πάνω κάτω. Και μετά ξέρετε τι λέω. Εκείνο τον πελάτη, πώς τον λένε. Ρε, τον χάς. Ρε, που έχω καιρό να τον ακούσω. Αφόσον έχετε, υπάρχουν διαδικασίες μέσω των CRM. Λοιπόν, για να δούμε και το κύκλωμα. Λέει, αν έχω back office στο κέντρο, κάνω το mapping, χαρτογράφηση του κράτους. Αξιολογώ στο ένα το target group που απευθύνομαι. Δύο, βρίσκω τα leads. Ξεκινάει το marketing και η διαχείριση πελατών. Στο τέσσερα μιλάω, γεια σου, τι είμαστε θεοί, έχουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Στο πέντε, προσπαθούμε για ραντεβού. Το ραντεβού εδώ πέρα είναι σε εισαγωγικά, όχι από κοντά και από μακριά, να αρχίσουμε να ανταλλάξουμε διαδικασίες για να πάω στο έξι συνεργασία. Αυτό είναι το κύκλωμα. Αλλά με back office σαν διαδικασία. Λοιπόν, μόλις προσέξτε, ανοίξετε 5-6 πελάτες σε μια αγορά που μιλάει μια γλώσσα, π.χ. έχεις ισπανόφωνους πελάτες, γερμανόφωνους και μεγαλών. Τότε θέλει έναν coordinator μόνο ισπανικά και έναν μόνο γερμανικά. Όχι στον πρώτο και δεύτερο πελάτη. Πάρτε εξειδικευμένο να διαχειριστεί, γιατί έχει και το culture, μπορεί να είναι και Ισπανός. Πρέπει να διαχειριστεί σωστά το back office που κάνει παραγγελιοληψία, να μιλάει τη γλώσσα τους. Και αν βγαίνει στο μπροστά του τα προϊόντα που μπορεί να πάρει, θα το διαχειριστεί κιόλα, θα το βλέπει, γιατί άμα το βλέπεις, μιλάς. Και αν το πας σωστά, μόλις μεγαλώσει ο τζίρο σου και επεκταθείς, πρέπει να πάρεις πολιτή εξωτερικού, key account. Μετά όμως, δηλαδή μπήκα, ανέπτυξα στην αγορά 1-2-3, στην άλλη αγορά 1-2-3, πήρα back office με τις γλώσσες και μετά βγάζω key account, γιατί πρέπει να κάνει και σβούρες, να βλέπει για να αυξήσει το τζίρο και του πήρε φίλοι, αφού είμαστε, τα πάμε καλά. Πάρει και άλλους κώδικους. Πρέπει να βγει, ή το κάνετε εσείς, αν δεν είστε πολύ μεγάλη εταιρεία. Τα βήματα είναι αυτά. Λοιπόν, μην κάνετε πειράματα με τις εξαγωγές. Αν δεν υπάρχει οργάνωση, δεν είναι business, δεν θα κάνετε ποτέ εξαγωγές. Οι αγορές έχουν ιδιαιτερότητες. Κοιτάξτε, περίεργους συνεργάτες. Τράπεζες, τι να σας πω. Προσέξτε με ποια τράπεζα συνεργάζεστε. Η συμβουλή μας είναι, όταν θα πάτε και θα σας δώσουν τον κύριο, σε δανείζομαι λέγεται, και τον ρωτάς, γλυκέ μου άνθρωπε, πόσες φορές ασχολήθηκες με εξαγωγές, α τώρα με βάλαν. Τζις, ζητήστε να πάτε σε άλλο κατάστημα, να σας φέρουν κάποιον. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει τις διαδικασίες. Η τράπεζα μπορεί να σας κάνει ζημιά. Προσέξτε τη διαδικασία. Γερμανοί, προσέξτε. Ό,τι και να κάνετε. Αδελφοποιητή να γίνετε. Να βγάλετε χατζάρια. Να κόβετε το αίμα. Ο Γερμανός θα σας πει το αίμα. Είναι strict. Μην περιμένετε το ελληνικό στοιχείο. Θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε. Είναι strict. Επομένως, οι άνθρωποι δεν ξέρω τι γίνει νερό επίνεται. Είναι έτσι. Μην περιμένετε. Τέλος. Με τους Γερμανούς είναι strict. Δεν θέλουν τα δεύτερα. Θέλει διαδικασίες. Το φίλος στη Γερμανία, τώρα ένας γνωστός τέτοιος, επειδή μου έκανε το μουστάκι, έτσι, ο φίλος είναι αυτός στη Γερμανία. Γι' αυτό τον έβαλα. Λοιπόν. France. Γαλλία. Σα σουφί. Αρκετά. Δεν θέλουμε άλλο Έλληνες. Αγαπητέ, στη Γαλλία κάνεις business. Σ' αγαπάνε εκεί πέρα. Δεν έχεις ιδέα. Σα σουφί. Έχουν φάει ξύλο από τους Έλληνες, οι Γάλλοι. Τώρα, ο κύριος μπορεί να είναι η οργανωμένη εταιρεία, το πάει καλά. Αλλά έχουν φάει ξύλο. Δεν θέλουνε. Δηλαδή είναι λίγες εταιρείες. Λοιπόν, UAE. Ακούστε λίγο τώρα για όταν θα μπείτε υποθετικά. Ακούστε τι παραμύθι παίζει. Μόλις κάνετε εξωστρέφεια και αρχίσουν και φεύγουν newsletter και σας δούνε στο ίντερνετ, αυτοί εδώ πέρα από κάτω έχουν κάτι spiders, έτσι λέγονται, που πάει και τσιμπάνει email. Τσιμπάνει το email σας. Spiders, λέγω για τα προγράμματα. Κάποιοι τα ξέρετε, τα spiders τα ξέρετε. Μπράβο. Προσέξτε τι κάνουν.
σου στέλνουν, σε βρίσκουν και σου στέλνουν email και λέει είμαι η τάδε εταιρεία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το προϊόν, σας προσκαλούμε να συζητήσουμε. Και λέει, τι κάνω, πάνε στο λογιστή τους. Λογιστή, τι είναι αυτό? Α, είναι πάρα πολύ καλό. Α, πάρα πολύ καλό. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθω. Σου λένε αυτοί μερικές φορές τι κάνουν. Πάνε και σε φωνάζουν τον Αύγουστο, όταν έχει 58 βαθμούς υποσκιά, που είναι στο πάτωμα τα αεροπλάνα, και πάνε σε κάτι τέτοιο, σε βάζουν σε κάτι τέτοιο, έχουν website χλειδί, κάτι γραφεία χλειδί, πολλές που μπήκα ρε παιδί μου, εξάστερα. Και κάποτε εκεί πέρα θα σε βοηθήσουμε, θα κάνουμε το ένα τ' άλλο, θέλουμε τα προϊόντα, μας ενδιαφέρεις. Και σου λένε, ξέρεις, σε πάνε, σε γυρνάνε το ένα τ' άλλο, που πεθαίνεις πλάκα, και σου λένε, εντάξει, για να ξεκινήσουμε θέλει, ανάλογα τι δαγκώνουν, 7.000 δολάρια, 10.000, θα τα καταθέσεις να ξεκινήσουν, πάρε τα χαρτιά, υπογράφουν, δαγκώνουν μέσα σε ένα μήνα καμιά 10, 20, 30, 50 εταιρείες, τσβου! Μετά αδειάζουν τα γραφεία, δεν υπάρχει website, δεν υπάρχει τίποτα. Να ξέρετε, με τα Εμιράτα υπάρχουν πάρα πολλοί γκάγκστερ. Εντάξει. Λοιπόν, Νιγηρία, ακούστε τώρα εδώ πέρα γέλιο. Από κάτω Αφρική, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Πριν καμιά 15 χρόνια, πριν να ξεκινήσουν οι δυστυχισμένοι, κολυμπώντας να περνάνε από την Τουρκία, έτσι, τι κάναν κάποιοι φοιτητές, πήγανε, στήσαν τα γραφεία τους, φωνάζανε, σας δανείζουμε εσάς, μου επιτρέπετε, ότι η κυρία ήθελε να πάει στην Ευρώπη. Τι λένε εδώ πέρα, 5.000 δολάρια. Πάνω στο αεροπλάνο. Και η κυρία από εκεί πέρα, 5.000 δολάρια, και η κυρία. Και τι κάνανε. Βάλαν και αυτοί μεθοδολογίες, βρήκαν επιχειρήσεις από την Ελλάδα, από την Κύπρο, που μπαίνει εύκολα, ειδικά από την Ελλάδα, που δεν ήταν οργανωμένα συστήματα. Σε πλησιάζαν και σου λέγανε τι κάνεις, πόρτες. Στείλε μας λίγο, θέλουμε 20.000 πόρτες. Παίζοντας την τιμή, τα δεχόντουσαν όλοι. Και έλεγε σε σύρια, πω ρε παιδί μου, βρήκα άκρη. Είναι του τάδε, το μπατζανάκι, το ένα τ' άλλο, χούντες που είναι στην Αφρική γενικά. Και έλεγε, σου στέλνω χαρτιά, σφραγίδες επάνω, θέλω να παραγγείλω. Αλλά θα έρθουν δύο άτομα να δουν την παραγωγή. Και έλεγε, πώς θα γίνει αυτό, τίποτα. Ξέρετε, θα μας ανοίξετε μια βίζα. Θα μας ανοίξετε μια βίζα για να έρθουν οι άνθρωποι και λοιπόν αυτό. Πήγαιναν πλέον, ρωτούσαν τους λογιστές, τους δικηγόρους, σου λέει θέλουν οι άνθρωποι, θέλουν να αγοράσουν. Οπότε πήγαιναν και στυνόντουσαν στα αεροδρόμια, κατέβαινε ο Χασάν με τη Χασάν, κουνούσαν τα μαντήλια όπως το 60 πάνω στα τέτοια και τους περίμεναν και πού είναι. Μπέμπαινε ο κάθε Χασάν με 5.000 δολάρια και 4.000 δολάρια στην Ευρώπη με τη βίζα. Κάποιοι βρεθήκαν, όχι στα κάγκελα, ταλαιπωρηθήκαν, προσέξτε από Αφρική. Μην δείτε ότι θέλουν να αγοράσουν όλοι σας την εταιρεία, κάνετε τις κομπίνες, έτσι. Ρωσία. Το πάω πακέτο με το άλλο. Τι να πω, Ρωσία, σεξ και βία. Λοιπόν, είναι μεγάλη αγορά, θα πω 2-3 tips. Λοιπόν, προσέξτε τι κάνανε οι Ρώσοι, το οποίο το διδάξα και στους Βούλγαρους. Απίστευτοι οι Ρώσοι, λοιπόν. Βρισκόντουσαν κάποια έκθεση ή σε πλησιάζαν και σου λέγανε θέλουμε να αγοράσουμε αυτό. Πάρα πολύ καλά. Τι κάνεις το ένα τ' άλλο, πάρα πολύ καλά. Ανταλλάσσαν τιμές το ένα τ' άλλο, στείλουμε σε ένα κοντέινερ, έστειλαν στο κοντέινερ, κάποια στιγμή σου λέγανε θέλουμε να έρθει ο managing director, τον καλή ο managing director ο δικός μας. Λοιπόν, πήγαινε, πετούσε, πήγαινε και πέρα, περνούσε καλά. Έχει κάνει κανένας με Ρωσία δουλειά? Δεν είχε. Περνούσε καλά, ήταν ανάσκελα, δεν θα υπάρχουν τελίτσες στη διαδικασία. Περνούσε πολύ καλά. Μιλάμε, γυρνούσε πίσω άλλο χρόνο. Λοιπόν, ο τύπος, αδελφοποιητή τον Ατάλο. Μετά έλεγε, στείλε μου κι άλλα. Έκανα ξανά την πράξη. Κάποια στιγμή του πέρα τηλέφωνο και λέει, επειδή είμαι συντάλλαγμα, έχω 200.000 δολάρια, επειδή δεν θέλω προϊόν, να τα στείλω. Και λέει ο Έλληνας, μου θα μου στείλει 200.000 δολάρια και δεν θα πάρει προϊόν. Είναι ο αδελφός. Λοιπόν, είχε τα 200.000 δολάρια, επειδή βρήκε το συντάλλαγμα, γκρακ, τα έστελνε και μετά έστελνε τα προϊόντα ο Έλληνας, ο κάθε Έλληνας. Κάποια στιγμή το ξαναφοράζανε πάνω τα ανάσκελα, να μην αναλύσω. Ήταν ευτυχισμένος.
Και τι γινόταν, κάποια στιγμή του λένε, ξέρεις, επειδή έχω πρόβλημα και είναι πολύ ακριβό το δολάριο, στείλ μου για 400.000 δολάρια, αφού περνάμε καλά τα νάσκελα και είμαστε αδελφοποιητοί, και γκάου, εξαφανιζόταν η εταιρεία. Τσιμπούσανε, δηλαδή, με αυτή τη μεθοδολογία στρατηγικά, τσιμπούσανε εταιρείες και τους πέραν 300-500.000 δολάρια, just like that. Απίστευτο κόλπο, ένα είναι αυτό. Και το άλλο που κάνουν, το 2-1, και το ξέρουν πολύ καλά και οι Βουλγαροί, κάθε δύο εταιρείες έχουν μια που είναι laundry, πώς το λένε, πλυντήριο. Οπότε αγοράζουν προϊόντα και εξαφανίζονται. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, έχετε ακούσει. Το 2-1. Είναι δύο διαδικασίες, αυτό δεν είναι το θέμα. Επίπονο, δεν χάνεις λεφτά. Το πρώτο είναι απλώς, λέω στα μάτια, τι έγινε, ήμουν πάρα πολύ καλά και πουλούσα. Επομένως, θέλει στρατηγική, χωρίς στρατηγική και ανθρώπους που ξέρουν να σας βοηθήσουν, γνώση, πρέπει να ξέρουν, μεθοδολογία, είπαμε είναι business model, και υπομονή. Αυτά είναι τέσσερις βασικές διαδικασίες. Δουλέψτε μόνο με expert, μην το φαντάζεστε, μην φανταστείτε ότι θα γίνει κάτι αν το φανταστείτε. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και ο ΣΕΒΕ και το επιμελητήριο. Πάρτε επαγγελματίες, αυτό λέμε. Υπάρχουν network που μπορείτε να αναπτυχθείτε. Και τελείωσαν και ευτυχώς που με ανοιχτήκατε τόσο καιρό και ξέρω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ακούω ερωτήσεις. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καταρχήν να ευχαριστήσουμε κύριε Νόλα Δερμιζόγλου για την πολύ καλή έκθεση των πραγμάτων. Είναι κάτι το οποίο οι εξαγωγείς πρέπει διαρκώς να το έχουν υπόψη τους, ότι χρειάζεται στρατηγική, γνώση, μεθοδολογία, οργάνωση, όλα αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα για να στέκονται στις διεθνείς αγορές. Πρώτα απ' όλα, τα πολλά στοιχεία τα οποία είπατε και τα οποία καλλιεργούν εκείνο την οργανωτική κουλτούρα που είναι απαραίτητη για τις εξαγωγές είναι σημαντικά. Νομίζω ότι τα διδάγματα ή αυτά τα οποία μπορούσατε να μας φέρετε σήμερα είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί όντως. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Ή δεν τα είπα καλά ή τα είπα καλά. Τα είπατε μάλλον πάρα πολύ καλά και τους λεβέσατε όλους άνθρωπους. Καμιά ερώτηση τίποτα. Εδώ είχατε και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχατε και την ευκαιρία να συνομιλήσετε με ένα-δύο από τους συμμετέχοντες. Τηλέμαχε. Κύριε Θεοδουλίδη. Εγώ είμαι συμπληρωματικός στις διαδικασίες του κυρίου Νόλα, γιατί ασχολούμαι με τα κρίσιμες διαδικασίες. Ναι, το τελωνιακό σκέλος έχω εγώ, που είμαι διαθέσιμος για διευκρινήσεις από όποιον ενδιαφέρεται. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η σωστή παρακολούθηση των διαδικασιών? Είναι κρίσιμο για να, από την αναχώρηση μέχρι την παράδοση, γιατί αν δεν ξεκινήσει σωστά με την κατάλληλη προετοιμασία και την διεξοδική έρευνα των προσεξαγωγή εμπορευμάτων, θα υπάρξουν σίγουρα προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να ξεκαθαριστούν πλήρως όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξαγωγή ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού. Δεν είναι όλα τα εμπορεύματα ίδια, δεν έχουν όλα την ίδια μεταχείριση και όλες οι αγορές στόχοι δεν είναι ίδιες. Η κάθε μία έχει τις ιδιαιτερότητές της και ακολουθούνται συγκεκριμένα procedures, όπως είπε και ο κύριος Νόλας. Πλέον όλα τα κράτη εναρμονίζονται με διεθνή standards διαδικασιών και δεν μπορούν να παρεκκλίνουν ούτε οι τελωνιακές διαδικασίες από αυτά, έτσι ώστε να ακολουθούνται αυτά τα πρότυπα, γιατί οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ ασφικτικοί και δίνεται πλέον παγκοσμίως μεγάλη προσοχή στο θέμα της ασφάλειας. Τα εμπορεύματα
παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο θέμα της ασφάλειας. Αυτά ειδικά που έχουν να κάνουν με τη δυτή χρήση. Αν κάποιος ασχοληθεί λίγο και διαβάσει κάποια πράγματα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στις εξαγωγές των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα δυτής χρήσης, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βλάβη ανθρώπων, για τρομοκρατικές ενέργειες. Όλα αυτά εξετάζονται από την Τελωνιακή Υπηρεσία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να εξετάζουμε διεξοδικά τις προϋποθέσεις των εξαγωγών. Άλλο, άλλη ερώτηση, σχόλιο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή, για την παρουσία σας, για όλους εσάς για τη συμμετοχή σας εδώ και πιστεύω ότι αποκομίσατε σημαντικά πράγματα σήμερα το απόγευμα. Συμπλησμένα λίγο, αλλά μην το ονομάζω. Ναι. Και εδώ είμαστε για οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε και στα επόμενα, σε επόμενες εβδομάδες, μήνες, χρόνια και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.